Είμαστε έτοιμοι. Έχω μπάβει πίσω από την κάμερα. Γεια χαρά. Χαιρετάει κιόλας. Σήμερα είμαστε εδώ. Κανονικά θα έπρεπε να ήταν ο Σταμάτης σήμερα να κάνουμε ένα βίντεο έτσι συζητησούλα, αλλά εφόσον είχαμε πάρει και είχαμε δρομολογήσει τα πράγματα με τη σειρά, με το τι έχω στη συλλογή μου, σήμερα είπα να κάνουμε και το τελευταίο επεισόδιο, όπου ήταν PlayStation 4 παιχνίδια, που θα είναι, όχι ήτανε, και PSP παιχνίδια. Ωραία. Θα δούμε σήμερα λοιπόν τι έχω για PlayStation 4, θα κάτσουμε να το σχολιάσουμε, το ίδιο και για PSP. Και την επόμενη εβδομάδα θα είναι ο Σταμάτης εδώ πέρα να κάτσουμε να συζητήσουμε σαν άνθρωποι πάλι, να είμαστε διάδα μαζί. Είναι η τελευταία Κυριακή που θα με δείτε χωρίς το Σταμάτη. Και έχει ο Θεός. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, παίρνω τα παιχνίδια ένα-ένα όπως κάνουμε πάντα, τυχαία σειρά, έτσι. Και ξεκινάμε να αναλύουμε και να λέμε δύο λόγια για το καθένα. Λοιπόν, ξεκινάμε με πρώτο και καλύτερο. Κοίτα να δεις ποιο έπιασα. Action Verge. Ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Σας έχω ξαναμιλήσει για αυτό στο κανάλι, για αυτό το παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι, καταρχήν να πω ότι πρώτη φάση Μπάμπη το πήραμε ψηφιακά. Ναι. Εκεί θέλαμε να το δοκιμάσουμε. Εγώ να σας πω την αλήθεια, μόλις το είδα, δεν πολύ ψήθηκα. Δεν ξέρω, δεν μου πολύ έκανε. Εσύ ωστόσο το έπαιξες, το έλειωσες, το ρήμαξες. Το άλλαξες τα φώτα. Μου είπες, θυμάμαι, μου έλεγες παίκτορε, μετράει, είναι καλό. Αλλά ξέρεις τι δεν μου άρεσε εκείνη τη φάση. Δεν μου άρεσαν τα χρώματά του πάρα πολύ. Είναι λίγο ξεπλημμένη πάλι τα χρωμάτων που έχει. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά. Δεν κατάφερα να μπω στο mood τι θέλει να σου δώσει ο δημιουργός. Γιατί ο δημιουργός, ναι, μεν τα γραφικά του είναι 16-bit. Αλλά ο δημιουργός ήθελε να βγάλει μια εμπειρία όπως στις 8-bit κονσόλες. Καταλάβες, γι' αυτό είναι έτσι η χρωματική του παλέτα. Δηλαδή, επειδή με αυτό το παιχνίδι πρώτο είχε κολλήσει, ας πούμε, με τα Metroidvania Steel, αυτό ήθελε να δώσει. Φόρο τιμή αυτό το παιχνίδι καταθέτει με αυτό εδώ το αριστούργημα που έφτιαξε. Και εφόσον λοιπόν μου είπε ο Μπάμπης παίχτω, πέρασε καιρός. Γιατί συνήθως έτσι κάνω, ότι κάτι τέτοια παιχνίδια, ας πούμε, που παίρνω τα αφήνω για καλοκαίρι. Και λέω, κάτσε ρε παιδί μου να το πάρω μαζί, να το κατεβάσω, ας πούμε, στο PSV, να το δω, ρε παιδί μου, στις διακοπές. Ξέρω εγώ που συνήθως ξέρεις διακοπές. Στο PSV δεν το έχεις παίξει εσύ. Γιατί είχαμε και το δικαίωμα να το παίξουμε και στο PS4, γι' αυτό το λέω. Μία κόπια έφτανε, δηλαδή να αγοράσεις και σου το δίνει και στις δύο πλατφόρμες. Δεν χρειάζεται να αγοράσεις δηλαδή έξτρα στο PlayStation 4. Το λοιπόν, φίλε, το έβαλα καλοκαιράκι. Γύρναγα μετά από τη θάλασσα, καθόμουν να έπαιζα τα μεσημέρια, το βράδυ μέχρι τις 4 η ώρα. Το έγιωσε, ναι. Και το έκανα και πλατίνα. Εύκολη πλατίνα, μπορώ να πω. Παρακολουθώντας και εγώ φθινόπωρο θα παίξει στην Κυβαλονία. Στο χωριό, είδες, είναι για χωριό αυτό. Και φίλε, ενθουσιάστηκα, το ερωτεύτηκα το παιχνίδι, ρε φίλε. Το ερωτεύτηκα πραγματικά. Λέω ότι. Και εντωμεταξύ ψάχνα να βρω για το υπόβαθρο, ρε παιδί μου, του παιχνιδιού. Πώς δημιουργήθηκε, γιατί κατάλαβα ότι είναι από έναν δημιουργό, όλο αυτό, ναι, το όνομά του δηλαδή στους τίτλους τέλους, όλο αυτό το δικό του, Thomas Hub. Thomas Hub αυτό, Thomas Hub εκείνο. Και λέω, ένα το φτιάξε ρε φίλε, ένας τύπος το φτιάξε όλο μόνος του. Και όμως φίλε, ο τύπος μόνος του όλο από την αρχή μέχρι το τέλος ξεκίνησε, 5 χρόνια του πήρε να το φτιάξει. Εντάξει, είναι πράγματα που ανακυκλώνω τώρα, τα έχω ξαναπεί και σε προηγούμενα βίντεο. Και επειδή δεν είχε το budget, αυτό ήταν που με συγκλώνησε. Δεν είχε το budget δηλαδή να έχει μηχανήματα, να έχει υπολογιστές. Να, πώς είναι άλλοι που έχουν χρήμα, παίρνουν τα πράγματά τους και κάνουν τη δουλειά τους, ρε παιδί μου. Αυτός φίλε τα ζωγράφισε στο χέρι, ό,τι ήταν να φτιάξει. Ξέρεις, βήμα-βήμα δηλαδή. Όταν ο πρωταγωνιστής ήθελε να τον κάνει να προχωράει, είχε ένα βήμα, δύο βήματα. Δηλαδή το όλο το animation είναι, ξέρεις, στο χέρι. Στο χέρι και εκατοστό. Τα σκάναρε. Και τα έβαζε μες στο παιχνίδι, τα πρόσθετε. Εν τω μεταξύ ξεκίνησε με το χάρτη, όπου ο χάρτης του πήρε 1,5 χρόνο να τον φτιάξει, να τον ολοκληρώσει. Και τώρα θα μου πείτε πού τα ξέρεις όλα αυτά. Παίρνοντας αυτήν εδώ τη. Εντάξει, γιατί έμαθα ότι είναι ένα άτομο, ταλαιπωρήθηκε 5 χρόνια κτλ. Αλλά ήθελα να μπω εις βάθος, να δω και άλλα πράγματα. Και πήρα αυτή την έκδοση, όπου αυτή η έκδοση μέσα έχει ένα CD, όπου έχει την συνέντευξη του δημιουργού. Έχει το πώς φτιάχτηκε το παιχνίδι και κάποια άλλα έξτρας. Και από εδώ έμαθα διάφορα πράγματα δηλαδή από αυτό το δισκάκι. Τώρα να την ανοίξω να δούμε και τι έχει μέσα αυτή εδώ έτσι στα γρήγορα. Θα βγει δεύτερο, ναι. Θα βγει δεύτερο, έχουν δώσει και τρέιλερ. Ελπίζω να είναι αληθινό το τρέιλερ γιατί κάνουν κάτι μαλακίες και τα μπλέκουν και. Ναι. Ξέρεις, fan made και τέτοια και δεν καταλαβαίνεις. Δηλαδή κοροϊδεύες εύκολα. Αλλά νομίζω πως είναι original, ότι είναι δικό του. Μακάρι. Και πάει για δεύτερο. Πάει για δεύτερο, μακάρι δηλαδή να το έχουμε και σύντομα. Όπου και αυτό το έχει αργήσει. Έχει περάσει πολύ καιρός από την ανάπτυξή του δηλαδή. Γιατί με το που τελείωσε αυτό. Αυτό δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα χρονολογία. Δεν μπορώ να θυμηθώ καθόλου χρονολογία. Εγώ νομίζω είχε βγει πριν 3-4 χρόνια αυτό. Χωρίς να είμαι πολύ σίγουρος. Άρα έχουν περάσει πάλι 3-4 χρόνια για να αναπτύξει και το δεύτερο μέρος. Λοιπόν, και έχει μέσα ένα artbook.
Ναι, ναι. Έχει μέσα ένα artbook με το οποίο έχει διάφορα πράγματα. Ελπίζω να φαίνεται, μπαμπή. Εδώ το έχει, να βλέπεις που τα έχει σχεδιάσει με το χέρι. Φαίνεται, ρε παιδί μου. Τα σχεδίαζε έτσι, τα πέταγε, τα σκάναρε και τα έκανε μετά τα pixelated. Ξεκινάει και τα έκανε. Και είναι ωραίο βιβλιαράκι, ωραία ποιότητα. Και να πω ότι όποιος παίρνει αυτή τη συλλεκτική, υπάρχει ένα ίδρυμα, γιατί έχει ένα πρόβλημα το παιδί του. Μόλις τελείωσε το παιχνίδι, προς το τέλος δηλαδή της ανάπτυξης του παιχνιδιού, γέννησε η γυναίκα του και το παιδί που γεννήθηκε είχε κάποιο πρόβλημα, ρε παιδί μου. Και είναι, πώς να σου το πω τώρα, σαν Parkinson για μικρά παιδιά. Και επειδή έβγαλε λεφτάκια από το παιχνίδι και είχε πολλούς φαν, οι φαν του κάνανε donate και καλά, προσπαθούσαν να του κάνουν donate για να φτιάξει και το δεύτερο μέρος. Ή για τη δουλειά που έκανε, ξέρω εγώ, να τον ευχαριστήσουν. Και λέει, μην τα δίνετε σε μένα. Έχω φτιάξει, λέει, μία σελίδα λόγω του προβλήματος που έχει το παιδί μου, ξέρω εγώ. Και μέσα από αυτή τη σελίδα προσπαθώ να βοηθήσω και άλλα παιδιά που έχουν το ίδιο πρόβλημα. Να τα βάζετε εκεί σε αυτή τη σελίδα, να βοηθηθούν και άλλα παιδιά ή άλλος κόσμος, ο οποίος, παιδιά περισσότερο δηλαδή το παθαίνουν αυτό, να βοηθηθούν εκεί πέρα. Και αν παίρνεις αυτή τη συλλεκτική εδώ, βοηθάς και αυτά τα παιδιά. Κατάλαβες, βοηθάς αυτή. Ναι, ναι. Να την πεις και πολύ για να το ενισχύσεις. Όχι, δεν το ήξερα αυτό. Αυτό το έμαθα μέσω του DVD, ρε παιδί μου. Απλά εγώ την πήρα για να τον τιμήσω έτσι κι αλλιώς ολοκληρωτικά με αυτή τη δουλειά που έκανε. Τέλος πάντων, αυτό είναι το artbook. Εν ολίγης. Μία αφισούλα που έχει μέσα, ωραία. Μικρούλα, λιτή. Φαίνεται. Άμε. Ωραίο, ωραίο εικαστικό. Το χάρτη πίσω. Για να μπορεί να βγάλει άκρη, γιατί χρειάζεται το χάρτη. Χρειάζεται. Άμα θέλει να το κάνει κάποιο πλατίνα, χρειάζεται το χάρτη. Αυτό δεν είναι τίποτα, είναι το εξώφυλλο. Το παιχνίδι, το οποίο δεν το έχω ανοίξει γιατί όπως σας είπα το έπαιξα ψηφιακά. Και το δισκάκι με το οποίο έχει documentary, διάφορα, έτσι. Το πώς φτιάχτηκε το παιχνίδι, τη συνέντευξη του δημιουργού και άλλα πράγματα. Και κάποια άλλα έξτρα, σε πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με το Action Verse. Τα αφήνω εδώ γιατί για να τα βάλεις μέσα πάλι είναι λίγο μανική. Προχωράμε παρακάτω να βρούμε το. Δεν τα πήραμε με τη σειρά αυτά, δεν πειράζει όμως. Wolfenstein 2, το New Colossus. Αυτό σε σχέση με το 1. Μιλάμε τώρα για ένα απαράμιλο shooting. Μιλάμε για φρενήριζε ρυθμούς μέσα το παιχνίδι γι' αυτό, έτσι. Είχε πράγματα και στοιχεία που μου αρέσανε, δηλαδή όπως ότι πήγε σε άλλο πλανήτη που οι Ναζί είχαν χτίσει βάση εκεί, στον Άρη για παράδειγμα, νομίζω. Αν δεν κάνω... Όχι, στην Αφροδίτη ήταν. Ναι, στην Αφροδίτη ήταν, στην Αφροδίτη. Στην Αφροδίτη όπου είχαν χτίσει βάση εκεί πέρα, τότε πώς το διάλογο ότι χτίσανε τη βάση που η Αφροδίτη είναι όλη με από κάτω, άμα δεις και αέρια είναι ρε φίλε. Όχι. Πού ήτανε. Δεν είναι αέρια. Τι ήτανε. Έχουν κάνει μαλακία πιστεύω. Κάπου αλλού πρέπει να ήταν. Γιατί είναι, η Αφροδίτη έχει έδαφος κανονικά. Ναι. Είχε... Α, μήπως ήτανε αλλού ρε φίλε που έχει, γιατί ήταν... Χώρια ότι έχει πολλούς βαθμούς εκεί πέρα. Ναι, αυτό. Και θυμάσαι που το βλέπαμε το παιχνίδι και σου έλεγα πώς τη χτίσανε εκεί πέρα, ρε φίλε. Ποιοι πήγανε και τη χτίσανε, πώς. Τι ας πω, φαντασία είναι όλο αυτό. Yeah. Αυτό που με ξενέρωσε εδώ πέρα είναι ότι δεν είχαν κάνει καλή δουλειά στις κονσόλες σε ό,τι έχει να κάνει με το χειρισμό. Δηλαδή, ο χειρισμός του δεν. Μου ξέφευγε. Δεν ήταν όπως το 1 και το Old Blood, το οποίο ήταν ακριβίας για έναν ο οποίος το χειριζόταν μέσα από κονσόλα, ρε παιδί μου, και χρησιμοποιούσε το χειριστήριό του. Αυτό είναι ιδανικό να παιχτεί σε PC για μένα. Δηλαδή στο χειρισμό του βρήκα προβλήματα που ξέφευγε, ας πούμε ο στόχος δεν μπορούσα να τον έχω σταθερά μπροστά μου κτλ. Τα οποία στα δύο πρώτα δεν τα συνάντησα, έτσι. Δηλαδή αναγκάστηκα να χαμηλώσω σκέψου το πόσο γρήγορα μπορείς να κουνήσεις το στόχο σου, ναι. Μόνο αυτό σκέψου. Ήταν, ότι... ήταν πολύ ευαίσθητο για αυτόν που είχε χειριστήριο στα χέρια. Ήταν πάρα πολύ ευαίσθητο. Και να σου πω και κάτι όμως, μπορεί να το έχω εγώ αυτό το πρόβλημα. Μπορεί να το είχα εγώ αυτό το πρόβλημα, αλλά η ευαισθησία του ήταν πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με το πρώτο, ρε παιδί μου. Βέβαια, από εκεί και πέρα μιλάμε τώρα για βία μέσα, σενάρια. Ωραίο, ωραίο και αυτό. Πολύ ωραίο. Το ευχαριστήθηκα όσο ό,τι έχει να κάνει τη ζωή. Και το αισθάνθηκα και μικρότερο. Σε σχέση με το πρώτο, το αισθάνθηκα μικρότερο λιγάκι. Το τελείωσε τσακατά. Ναι, πολύ γρήγορα. Αισθάνθηκα ότι ήταν πάρα πολύ μικρό. Δηλαδή, σκέψου ότι προσπάθησα να το κάνω πλατίνα που δεν γίνεται γιατί έχει αυτή τη μαλακία που βάζουν όλοι τώρα τελευταία σε αυτά τα παιχνίδια. Στο ότι. Ξέρεις κάτι, βγάλει το παιχνίδι από την αρχή έως το τέλος, χωρίς continuum, χωρίς να πεθάνεις, γιατί είναι permadeath μετά. Δηλαδή, άμα πεθάνεις μια φορά σε όπου και να είσαι, θα σε πάει από την αρχή. Και μιλάμε τώρα για να τρως δύο σφαίρες και να πέφτεις. Κάτι το οποίο δεν μπορώ να κάνω. Προσπάθησα, κάπου το έφτασα σε ένα ικανοποιητικό σημείο, αλλά μετά λέω δεν ξαναγυρνάω πίσω να ξανακάνω πάλι τα ίδια, επειδή έμαθα πώς πας μέχρι εκεί, για να συνεχίσω μετά. Οπότε το παράτησα. Και σκέψω ότι τα προηγούμενα τρόφις που ήθελα, ας πούμε, να το βγάλω στο hard, ας πούμε.
ότι έκανα 3 ώρες και κάτι ψηλά και το πρώτο μου. Ε? Οπότε σου ξέφυγε. Ναι, μου ξέφυγε, μου ξέφυγε. Και το πρώτο playthrough, φίλε, το έκανα γύρω στις 6 ώρες και κάτι ψηλά. Είναι de facto αυτό δηλαδή. Το αισθάνθηκα πολύ μικρό. Ενώ το άλλο πέρασα ώρες. Και να και το άλλο εδώ πέρα είναι. Το οποίο αυτό ήταν. Πολύ. Αυτό που ήθελα ακριβώς. Αυτό που ήθελα. Εντάξει, να πω ότι τα Wolfenstein έχουν προσθέσει και κάποια stealth στοιχεία, ρε παιδί μου. Τα οποία εντάξει, λειτουργούν και δεν λειτουργούν. Νομίζω στο hard εξυπηρετούν κάποιες φάσεις, αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι δηλαδή. Είναι και αυτή η μόδα τώρα που όλοι στα παιχνίδια αυτά βάζουν κάτι έτσι από stealth. Να πας πίσω, πλάτα, να τους φάξεις, αλλά δεν έχει νόημα. Δεν είναι stealth παιχνίδι, ας πούμε. Κάνα δύο φορές σε γλιτώνουν. Άμα είναι πολύ, βγάζεις τον έναν, βγάζεις τον άλλον και μετά σου μένουν οι δύο που θα σε δουν έτσι κι αλλιώς. Οπότε ναι, σε διευκολύνει λιγάκι, ναι. Γλιτώνεις τους δύο και. Και αυτό το έκανα πλατίνα. Αυτό όμως πώς το έκανα πλατίνα. Πώς. Θα σου εξηγήσω. Και το Old Blood, έτσι. Αυτά άμα μπορείς. Άμα έχουν βγει. Αυτό ήταν να γίνει DLC. Mm-hmm. Μπορείς να το αγοράσεις ψηφιακά και να παίξεις. Δεν χρειαζόταν αυτή η έκδοση η βασική για να παίξεις αυτό σκέτο. Και τελικά το κάνανε και retail. Και το δώσανε για αγορά για όποιον γουστάρει να το έχει και στη συλλογή του ρε παιδί μου να το βλέπει στη βιβλιοθήκη του, εν πάση περιπτώσει. Όταν το βάλεις αυτό στο hard, στο τέρμα, στο τελευταίο επίπεδο δυσκολίας, σου δίνει το δικαίωμα. Δεν ξέρω αν το έχουν πατσάρει τώρα αυτό. Σου δίνει το δικαίωμα να παίξει την τελευταία αποστολή, μόνο την τελευταία αποστολή και να γίνει πλατίνα, αν σου λείπει μόνο αυτό. Ναι, αλλά δεν γνωρίζω αν το έχουν πατσάρει. Σε περίπτωση που το έχουν πατσάρει, τι κάνεις. Σβήνεις τα patch και το ξαναπέρνας στο παιχνίδι από την αρχή. Την ώρα που πάει να κατεβάσεις τα patch, δεν το επιτρέπεις, πατάς stop και το αφήνεις εκεί πέρα. Κατάλαβες. Mm-hmm. Έτσι το κάνεις πλατίνα. Αν έχουν πατσάρει το. Αυτό το σκηνικό ρε παιδί μου που γίνεται τέλος πάντων εδώ πέρα. Και έτσι δεν χρειάζεται να το βάλεις όλο το παιχνίδι από την αρχή. Στο main level νομίζω λέγεται το τελευταίο επίπεδο δυσκολίας. Καταπληκτικό παιχνίδι. Αυτό το ευχαριστήθηκα. Αυτό ήταν ο χειρισμός του, ήταν άψογος ρε φίλε. Και μετά έρχεται αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι prequel. Είναι πριν από αυτό. Όπου σου σε πάει πίσω ρε φίλε στο κάστρο του Wolfenstein εδώ πέρα αυτό. Πιάνει και λίγο από το PlayStation 2 το κάστρο του Wolfenstein, γιατί σηκώνονται κάτι ζόμπι, γίνονται κάτι περίεργα πράγματα εδώ πέρα με κάτι πύλες στις κόλλες που ανοίγουν. Αναταραχές. Γίνονται αναταραχές τέτοιες, ναι, και αυτό πολύ βίαιο και αυτό πολύ καλό. Και φίλε, είναι ας πούμε ένα expansion, ας το πούμε έτσι, το οποίο διαρκεί αυτό διαρκεί 6 ώρες. Δηλαδή, για να το κάνεις πλατίνα μετά θέλεις 14-15 ώρες το πολύ. Και σκέψου ότι αυτό διαρκεί τις ίδιες ώρες και είναι βασικό παιχνίδι, το 2. Αυτό θέλω να πω δηλαδή. Mm-hmm. Τις διαφορές οπότε τις κρίνετε μόνοι σας, δηλαδή καταλαβαίνετε τι σας λέω. Έτσι. Καταπληκτικά όμως και τα 3, σε ό,τι έχει να κάνει παικτικός, σε ό,τι έχει να κάνει σεναριακά. Εντάξει, σενάριο μιλάμε τώρα για άνιμε. Πώς είναι τα άνιμα που είναι της υπερβολής, έτσι είναι και αυτό. Και το γουστάρω. Έχουν χαρακτήρα. Ούτε σοβαρά προσπαθούν να είναι, ούτε τίποτα. Υπάρχει μια σοβαρότητα η οποία ρε παιδί μου εξυπηρετεί το σενάριο και από εκεί και πέρα είναι γεια σου τελείως. Δηλαδή όλοι οι χαρακτήρες είναι βαργοί, ξέρεις, είναι άγριοι, είναι. Προσπαθούν να κάνουν. Ναι. Κάτι επιθέσεις που έτρωγες ωραίες. Ναι. Καθαρίζεις, θα πω. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, το είχα βάλει και στο πάνω επίπεδο γι' αυτό. Yeah. Το είχα βάλει και στο πιο δύσκολο επίπεδο. Στο easy είναι παιχνιδάκι. Είναι δηλαδή τίποτα. Μία που τους βλέπεις και μία που τους καθαρίζεις όλους και παίρνεις από όλα τα επίπεδα. Δεν χάνεις ποτέ, δεν νομίζω να χάσει κάποιος το easy σε αυτά τα παιχνίδια. Λοιπόν, προχωράμε με Metro Redux. Redux. Καλύτερα Redux. Όπου είναι τα δύο πρώτα μετρό, ας πούμε το 2033 και το Last Light. Το 2033 είναι πιο ενισχυμένο. Εδώ είχαμε δει και στο 360 την πρωτότυπη έκδοση του 2033. Αλλά εγώ το τερμάτισα εδώ. Εδώ το είδα καλύτερα, εδώ με καλύτερα γραφικά. Έτσι πιο ωραία προοπτική. Και το Last Light, το οποίο και αυτό ήταν αξιόλογο. Να πω ότι υπάρχει ένα fan base για αυτά τα παιχνίδια τρομακτικό, έτσι. Δηλαδή είναι. Κόβουνε φλέβα για αυτά τα παιχνίδια. Ωστόσο, εγώ δεν κατάφερα να γίνω ποτέ τόσο φανατικός. Δεν με κρατήσανε πάρα πολύ στον κόσμο τους. Ευχάριστα παιχνίδια. Είναι βαριά παιχνίδια με βαριά ατμόσφαιρα. Έχουν. Αυτά είναι και stealth. Μπορείς να πεις ότι έχει σκέψη τρόφι να πας μέχρι το τέλος χωρίς να σκοτώσει κανέναν. Ναι. Έχει ίντριγκες μέσα, όλα διαδραματίζονται σε ένα μετρό. Έτσι, για όποιον δεν ξέρει, εν πάση περιπτώσει. Εξαιρετικά. Και εξαιρετική δουλειά έχει γίνει στο 2033, ας πούμε. Όπου είναι τελείως ανανεωμένο, ρε παιδί μου. Αυτό. Και είναι εδώ και τα δύο, πακέτο σε ένα. Ωραία, προχωράμε στο Sword of Mordor. Όπου είναι μια παράπλευρη ιστορία από τον κόσμο των Άρχοντα Δηλειδιών. Αυτό είναι το πρώτο, έχει βγει και ένα δεύτερο τώρα, Sword of War.
πρέπει να σας πω ότι τα χάσα λιγάκι στην αρχή με αυτό εδώ. Γιατί έχει πολλές επιλογές, ρε φίλε. Έχει πάρα πολλές επιλογές. Έχει και ένα σύστημα που το λένε Nemesis με τα Orc, τα οποία τα καταλαμβάνεις με μια κίνηση που έχει εδώ πέρα. Τους αφήνεις ένα αποτύπωμα και τα αφήνεις μετά ελεύθερα. Αυτά τι κάνουν μετά? Προσπαθούν να πάρουν την αρχηγία σε κάθε λόχο. Ας το πούμε ότι τα Orc έχουν λόχο. Πώς το λένε, χειρίζεσαι και αυτά τα πράγματα. Δηλαδή τον βάζεις τον δικό σου που έχεις καταλάβει να κάνει κόντρα με έναν άλλον για να γίνει υπαρχηγός και αρχηγός. Και λίγο το είχα χάσει αυτό το πράγμα. Μετά σε βοηθάνε κιόλας σε κάποιες φάσεις που τους χρειάζεσαι κτλ. Κτλ. Γενικότερα σε gameplay θυμίζει λίγο Batman. Άντε. Ναι. Πολύ Batman. Πολύ Batman. Δηλαδή το σύστημα μάχης του είναι καθαρό Batman. Εντάξει, είναι και της Warner Bros. Γι' αυτό ίσως. Πήρανε τους μηχανισμούς, έχει και άλλα πραγματάκια, extra skills. Και να πω ότι αυτό εδώ πέρα για να το κάνεις πλατίνα θα φας ώρες. Αλλά αν θέλεις να το παίξεις μόνο το παιχνίδι και να τελειώσεις, τέλος. Δεν έχεις θέμα, δηλαδή είναι πολύ μικρό σαν main σενάριο. Το main σενάριο του είναι πολύ μικρό. Πόση ώρα είναι? Εγώ θυμάμαι, ρε φίλε, ότι έψαχνα γύρω και είχα παρατήσει το κεντρικό σενάριο. Και μόλις έπιασε το κεντρικό σενάριο για να τελειώσει το παιχνίδι, δεν πρέπει να περάσουν 4-5 ώρες. Γιατί ξεκινάς. Περνάς αυτά που πρέπει να περάσεις, τα βασικά ας πούμε, που διαρκούν γύρω στη μία ώρα, και μετά σου λέει τώρα είσαι ελεύθερος ή να ακολουθήσεις παράπλευρη ιστορία ή να πας στην κεντρική ιστορία για να τελειώσει το παιχνίδι. Εφόσον εγώ ήμουν ελεύθερος και ήθελα να μαζέψω πραγματάκια, ξεκίνησα και έκανα τα γύρω-γύρω για να μαζέψω ό,τι ήθελε από υλικά, από materials, για να μεγαλώσω ας πούμε τις ικανότητες του χαρακτήρα μου κτλ. Και μόλις πήγα στο κεντρικό σενάριο στο τέλος. Προς το τέλος δηλαδή. Δηλαδή σκέψω ότι είχα ξεχάσει την ιστορία, τη βασική του, ρε παιδί μου, το που πήγαινα σε μια δόση. Δεν μου πήρε και πάρα πολύ ώρα για να το τελειώσω. Ωστόσο όμως είναι ένα πάρα πολύ διασκεδαστικό παιχνίδι. Το πώς φάζεις εδώ πέρα τα orc δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αποκεφαλισμούς, finishing moves, τρελά πράγματα, τρελά πράγματα. Ωραίο, εξαιρετικό. Και το είχα παίξει και όταν πρωτοβγήκε κιόλας. Ωραία, πάμε παρακάτω για να πάμε στο Siberia, το οποίο δεν κακό. Δεν κακό, απλά με απογοήτευσε πάρα πολύ, εφόσον είναι ένα point and click παιχνίδι. Με απογοήτευσε στους γρίφους του λιγάκι. Δεν ήταν τόσο μελετημένη, δεν είχε αυτή τη στόφα των παλιών, των δύο πρώτων. Δεν ξέρω, από σενάριο πάει μια χαρά, δηλαδή μου άρεσε το σενάριο του. Στο χειρισμό δεν ξέρω τι σκεφτόντουσαν και το κάναν έτσι. Είχε κάποια προβλήματα, τεχνικά δηλαδή ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα. Αλλά η γρίφη του δηλαδή, που είναι το α και το ω σε αυτά τα παιχνίδια, δεν με ενθουσίασαν. Δεν με ενθουσίασαν. Δεν είναι άσχημη εμπειρία, ρε παιδί μου. Δεν είναι άσχημη εμπειρία. Παίζεται. Απλά επειδή έχεις παίξει τα δύο πρώτα και περιμένεις να συναντήσεις κάτι αντίστοιχο, δεν στο δίνει αυτό το κάτι αντίστοιχο. Καταλαβαίνεις. Δεν συνεχίζει σωστά. Προσπαθούσαν να το κάνουν διαφορετικό. Όχι μωρέ, δεν προσπαθούσαν να το κάνουν διαφορετικό. Απλά προφανώς για να το κάνουν προσιτό στο κοινό που δεν έπαιζε point and click παιχνίδια, να το δούνε και οι νεότεροι, καταλαβες. Προφανώς τους κάνανε λίγο πιο εύκολους τους γρίφους. Ήταν προσιτή, δηλαδή δεν υπήρχε δυσκολία, δεν κόλλησα κάπου, να πω ότι κόλλησα. Όπως στο πρώτο ας πούμε, στο πρώτο είχα φάει σκάλωμα, σε πολλά σημεία. Στο δεύτερο το ίδιο. Σε αυτό, όχι, όταν μπεις μέσα και το παίξεις, αλλά η βασική προϋπόθεση είναι ότι θα πρέπει για να γνωρίζεις πράγματα και καταστάσεις εδώ πέρα. Ασφαλώς και να έχεις παίξει τα δύο πρώτα, αλλιώς δεν θα βγάλεις νόημα τι είναι αυτό που συναντάς μπροστά σου. Ο κάθε χαρακτήρας δηλαδή που συναντάς και οι αναφορές που γίνονται στους προηγούμενους χαρακτήρες δεν πρόκειται να βγάλεις άκρη. Δεν πρόκειται να βγάλεις άκρη. Οπότε ξεκινάς τα δύο πρώτα. Καλό αν το. Εγώ τώρα αυτό το προτείνω μόνο σε περίπτωση που θα το βρείτε σε τιμούλα χαμηλή, που θα το βρείτε τώρα πλέον σε χαμηλή τιμούλα και είστε φαν αυτών των παιχνιδιών. Ναι, να το πάρετε. Να το πάρετε να το παίξετε. Απλά θα δείτε και από μόνοι σας ότι δεν είναι αυτό το. Το σούπερ ας πούμε που έδωσαν τα δύο πρώτα, δεν είναι... Είναι περίεργη κατάσταση. Λοιπόν, προχωράμε με Doom. Το πρώτο, έτσι. Το δεύτερο το έπαιξα πρόσφατα, έπαθα κοκομπλόκο, έκανα και review για το παιχνίδι. Το ότι... δεύτερο, σε δράση, ναι. Σε δράση, ναι. Απλά αυτό τι ήταν αυτό που εμένα με ξενέρωσε ας πούμε και δεν με κράτησε για να το συνεχίσω. Αυτό πρώτη φορά καταρχήν το έπαιξε σε ένα live που είχαμε κάνει. Δεν το είχα ξαναπαίξει. Το είχα πάρει με σκοπό να το παίξω, έτσι. Και αυτό που παρατήρησα σε πρώτη φάση ήταν ότι τα περιβάλλοντά του ήταν ίδια όλη την ώρα. Από την αρχή έως το τέλος. Από την αρχή έως το τέλος. Τέλος πάντων, έπαιξα 4 ώρες, 5 ώρες. Αυτό που έβλεπα ήταν μόνιμα το ίδιο.
Στο Doom το 2 δεν είναι. Ναι, ρε φίλε, μέσα σε 3 ώρες είδα πόσα διαφορετικά πράγματα. Έτσι. Ενώ αυτό ήταν αυτό και αυτός ο κόκκινος πλανήτης, ο γιατί είναι στον Άρη διαδραματίζεται, και ήταν αυτή η κοκκινιά και αυτή η σκόνη που. Δεν είναι κάτι όμορφο αυτό, ας πούμε, για μένα. Δεν μου άρεσε, καταλαβες. Αυτή η κοκκινή. Το αυτό... δεύτερο που ξεκινάει από τη γη. Ναι. Πάει, έχει πάνω το διαστημόπλοιο του. Μπράβο. Και μετά στέλνει στον Άρη. Και μετά πας και στον Άρη, όπου βλέπεις. Εν τω μεταξύ έχει και δύο περιοχές. Μια τρύπα έχει μεγάλη εκεί πέρα. Τι είναι αυτή η πύλη. Ναι, η πύλη. Εν τω μεταξύ έχει και άλλες δύο έξτρα περιοχές στο Doom το 2. Στο οποίο, φίλε, παθαίνεις πλάκα με το σκηνικό το όλο. Βέβαια, άμα αρχίσω τώρα και λέω τι περιοχές έχει μέσα και τι θα συναντήσεις, είναι spoiler, γιατί είναι καινούργιο το παιχνίδι και πιθανολογώ ότι δεν θα το έχουν παίξει αρκετοί το 2. Δηλαδή, το 2 το ξεκίνησα, ρε φίλε, για 10 λεπτάκια και σκάλωσα. Και καμία σχέση με το σύστημα μάχης αυτού νου, έτσι. Το 2 έχει puzzle μάχη. Αυτό είναι πιο απλό. Ό,τι βρεις, αναβαθμίζεις φυσικά τα όπλα σου και εδώ, αλλά είναι πολύ πιο απλό. Ενώ στο άλλο χρειαζόσουν συγκεκριμένα όπλα για συγκεκριμένους εχθρούς. Δηλαδή, σου θυμάσαι που σου πέταγε αυτόν με την, σου πέταγε την αράχνη, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι πώς λεγότανε. Mm-hmm. Έπρεπε να χρησιμοποιήσεις συγκεκριμένο όπλο, να σπάσεις πίσω την ουρά που είχε αυτή και σε πυροβόλαγε. Μετά να πάρεις άλλο όπλο, να ρίξεις, ξέρω εγώ, σε άλλον που. Ένας που ήταν σαν τάγκ, ήταν περίεργος, ένας δαίμονας. Αυτός που τον ένωναν σιγά-σιγά, αν θυμάσαι. Mm-hmm. Ναι, άλλο όπλο ήθελε αυτός και ούτω καθεξής. Εδώ πέρα είναι απλά τα πράγματα. Τι έχεις, τι σφαίρες έχεις, ξεκίνα και ρίχνε μέχρι να πέσουν. Σου τελείωσε. Άλλαξε όπλο. Καταλαβαίνεις. Αυτό έχει και headshot, το 2 δεν έχει headshot, ας πούμε. Καλά, τα αφήνει συγγνώμη, τα έχουν βάλει και τα glory kills που λέμε. Από εδώ ξεκίνησαν όλα. Αλλά αυτό που με ξενέρωσε εδώ είναι τα περιβάλλοντά του. Δηλαδή, έπαιξα 4 ώρες και είχα μόνιμο αυτή την κοκκινίλα του Άρη. Μετά έμπαινα μέσα σε βάση, ξέρεις, σε κτίριο ρε παιδί μου που ήταν στημένο εκεί στον Άρη. Μετά ξανά έξω, μετά ξανά μέσα και ούτω καθεξής. Ναι, το shooting του και αυτό είναι καταπληκτικό. Έτσι, πολύ γρηγοράδα, ας πούμε, σε ό,τι έχει να κάνει η δράση του ρε παιδί μου. Είναι φρενήρηση ρυθμική εδώ, αλλά. Ήταν, αυτό που δεν με κράτησε είναι ότι έβλεπα όλο το ίδιο. Το ίδιο. Άρα είναι πολύ μακριά. Βέβαια, αυτό ίσχυε μόνο για μένα. Υπάρχουν άλλοι που λένε ότι παίξανε το 2 και λένε ότι ακόμα πιστεύω ότι ας πούμε το 1 είναι καλύτερο, λένε. Έτσι. Εγώ είμαι της αντίθετης άποψης. Δεν το έχω ολοκληρώσει ακόμα, αλλά με το 2 που έπαιξα, με έψησε να ξαναβάλω το 1 και να το συνεχίσω και αυτό να το πάω στο τέλος, ας πούμε. Έτσι. Προχωράμε με Sonic Mania. Α, δεν έδειξα τι έχει μέσα, να δείξω. Άνοιξε. Γιατί να μην δείξω. Κλεμμένο το έχουμε. Δεν έχει τίποτα το ιδιαίτερο, έχει... καλά, αυτό νομίζω ότι έχει και απλή έκδοση, είναι το εξώφυλλο το από μέσα. Το οποίο όταν το βλέπω εγώ το βάζω απ' έξω ρε παιδί μου. Mm-hmm. Να, από μέσα. Έχει κάτι πατσάκια για να βάλεις στο μπουφάν σου, που δεν πρόκειται να βάλει κανείς. Όταν τα έχεις αυτά τώρα σε συλλεκτική φάση δεν κάθεσαι να τα βάλεις. Μία αφίσα, όπου έχει τον Άρη, ας πούμε, εκεί που διαδραματίζεται σχεδόν όλο το παιχνίδι. Και νομίζω και σε κάποια φάση αλλάζει διάσταση από ό,τι έχω καταλάβει. Έτσι, ωραίο. Όσο ωραίο μπορεί να είναι, εν πάση περιπτώσει. Τι άλλο έχει εδώ πέρα τώρα, ένα τρέχα γύρε βιβλιαράκι, κάποια έξτρας, τα οποία τα έχω χρησιμοποιήσει, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο αυτά. Και για του λόγου το αληθές, όταν βγάλεις το δισκάκι, από μέσα το κανονικό εξώφυλλο. Ναι. Άρα μόλις είδα αυτό ρε φίλε, αυτό θα βάλω. Τα τέταρτα είναι η ίδια με το δεύτερο ή είναι... Σχεδόν τα πιο πολλά, ναι, είναι κοινά. Στο 2 έχουν πάρει όλα τα τέρατα, ας πούμε, που θα δεις από τα δύο πρώτα τα παλιά, τα 16-bit, και τα έχουν φέρει με τα σημερινά γραφικά και τα έχουν βάλει στο παιχνίδι. Δηλαδή τους έχουν επαναφέρει όλα τα παλιά τα mobs και τα έχουν παραφέρει με τωρινά γραφικά στο παιχνίδι, ρε παιδί μου. Και κάποιους διαφορετικούς. Έτσι, κάποιες λεπτομέρειες διαφορετικές έχουν μόνο. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν τα δεις στο 2, θα πεις φίλε, αυτό το είχα ξαναδεί στο 1, ας πούμε. Τα επαναφέρανε και αυτά και το 1 και το. Και έχουν παραφέρει σχεδόν όλα τα mobs από τα παλιά. Και εδώ τι έχει, ένα βιβλιαράκι με τους εχθρούς, με αναφορές στους εχθρούς του παιχνιδιού. Να, άμα δεις είναι. Α, τα ίδια. Σχεδόν τα ίδια. Βέβαια, ο σχεδιασμός του διαφέρει πάρα πολύ από τα δύο πρώτα. Ενώ στο 2, το Doom το 2, το Eternal, ο σχεδιασμός από τα δύο πρώτα είναι όμοιος. Είναι ίδια, δηλαδή σου έρχονται αναμνήσεις. Από όσους έχουν παίξει, ας πούμε, στο. Άμα έχεις παίξει το ένα, σου έρχονται. Ναι, άμα έχεις παίξει το πρώτο και το δεύτερο, τα 16-bit, σου έρχονται αναμνήσεις. Φαίνεται τίποτα εδώ. Ναι. Τέλος πάντων, δεν είναι artbook, είναι αναφορές στα όπλα, στους εχθρούς, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Νομίζω είχα κάνει και ένα βίντεο και τα είχα δείξει πάλι αυτά. Σε ό,τι έχει να κάνει με αγορές νέες που είχα κάνει εκείνη τη φάση, εν πάση περιπτώσει.
Το είχα κάνει για να πάρει και κάποιος καμιά ιδέα, άμα θέλει να πάρει κανένα παιχνίδι, το τι μπορεί να έχει μέσα κτλ. Ας τα αφήσουμε και αυτό εδώ, γιατί για να το κλείσουμε τώρα θέλει μανούρα. Και προχωράμε με Sonic Mania, αφού το πιάσα και πριν. Καταπληκτικό Sonic, αυτό δεν ξέρω, το έχεις ασχοληθεί εσύ? Παίζει, για να γίνει να το να δούμε. Μιας και είσαι φαν των Sonic. Όχι, είναι. Φίλε, είναι στα πρότυπα των παλιών, έτσι. Είναι με τη σειρά, δεν είναι αυτό το μπέρδεμα που έχεις στο 3. Α, ναι. Ούτε αυτό το μπέρδεμα που έχεις στο Sonic Knuckles. Ναι, ναι, ωραίο ρε φίλε, πολύ καλό, πολύ καλό. Δηλαδή, πώς θα επαναφέρουμε πίσω το Sonic σωστά? Μόνο όπως ήταν θα τον επαναφέρουμε. Κάναν αυτό εδώ πέρα, στα πρότυπα του 1 και του 2. Έχει μέσα πολλά easter egg, ρε παιδί μου, από το 1, από το 2, έτσι. Έχει πολλά πραγματάκια που θα τα θυμηθείς από τα 2 πρώτα παιχνίδια. Τουλάχιστον τα 2 πρώτα, γιατί εμείς ας πούμε λατρεύουμε πάρα πολύ τα 2 πρώτα. Το τρίτο το παίξαμε, το τερματίσαμε, αλλά το κάναμε αγκαρία. Και δεν είναι ότι το παίξαμε εκτός εποχής, γιατί αυτά τα παιχνίδια, όποτε και να τα βάλεις, παίζονται. Απλά το 3 και το Sonic Knuckles, εγώ πιστεύω ότι ήταν λίγο αλαλού μέσα. Όχι, πιστεύει, έτσι ήταν. Ναι, έχει να κάνει το level design, ρε φίλε, δεν σε αφήνει να γυρίσεις πίσω, να πάρεις πράγματα που έχασες. Δηλαδή, παίρναγες από ένα σημείο, αυτό ήταν, κλείδωνε μετά. Δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω, να δεις τι μπορεί να έχει από πάνω, ρε φίλε. Είχε αρχηγό, δεν θυμάμαι. Δηλαδή, σε κάθε μόλις τελείωνες είχε ένα αρχηγό, ας πούμε. Ναι. Κάθε δύο πίστες ένα αρχηγό. Και αυτό το ίδιο. Τρία είχε κάθε πίστα και έναν αρχηγό. Ναι. Κάθε πίστα και έναν αρχηγό. Ναι, και εμένα μου την είχε βιδώσει που κλείδωναν τα μονοπάτια. Δηλαδή ναι. Προχωράγα, έφτανα στο checkpoint και μετά έλεγα: ωραία, τώρα αφού πήρα checkpoint, να γυρίσω πίσω να δω τι. Και δεν σ' άφηνε. Μα λέγα αυτό μου την έδωσε. Εδώ πέρα μπορείς να κάνεις ό,τι θες. Τελειώσαμε το ζόρι το 3. Δεν θυμάμαι καν πώς. Τις περιοχές, πώς ναι. Πήγα, γιατί το τερματίζω. Αυτό δεν έβρισκες λογική σειρά, δηλαδή για να το ξαναπαίξεις το παιχνίδι. Τον εγκέφαλο, καθώς... Αυτό είναι ρε φίλε, δεν σ' άφηνε να το μελετήσεις. Καταλαβες. Άλλο δρομολόγιο θα κάνεις την πρώτη φορά. Ναι. Έχει αυτό το slip case εδώ πέρα. Και επίσης το 4 δεν το έχω παίξει με το πινάκι. Δεν το έχω παίξει καθόλου. Α, δεν το έχεις παίξει. Δηλαδή έπαιξα τις δύο πρώτες πίσεις και μετά το παράτησα. Έχει αυτό το βιβλιαράκι. Το οποίο είναι με artworks του παιχνιδιού. Οπα. Πίστες, ωραίο, ωραίο φίλε, ωραία εξέλιξη, να κάτσεις να το τελειώσεις αυτό. Να κάτσεις να το τελειώσεις. Εγώ ενθουσιάστηκα πάρα πολύ. Γιατί πίστευα ότι παίρνοντάς το, λέω θα είναι αλαλούμ κι αυτό, δεν θα είναι λέω. Αλλά όχι, ευτυχώς ήταν αυτό που ήθελα εγώ να παίξω. Και το έκανα και πλατίνα, βέβαια είναι λίγο δύσκολο για πλατίνα αυτό. Γιατί θυμάσαι τις πίστες που έπρεπε να πάρεις τα διαμάντια. Ναι. Που ήταν ένα στρογγυλό σαν μίνι πλανήτης ας πούμε και έπρεπε να πάρεις τις μπλε μπάλες. Όταν συναντούσες κόκκινη έπρεπε να την αποφύγεις. Ναι. Έχει φαντάσου 18 τέτοιες δοκιμασίες τις οποίες πρέπει να βγάλεις και στο easy και στο normal και στο hard. Ναι. Νομίζω έφαγα σχεδόν όλο το καλοκαίρι για να τις βγάλω. Τα έβγαλα όμως. Ήταν έξτρα παιχνίδι, δηλαδή πέρα από το παιχνίδι που έπαιξα εδώ. Mm-hmm. Μετά αυτό το challenge που μου έκανε για να πάρω όλες τις μπίλες ρε παιδί μου σε αυτούς τους μίνι πλανήτες. Δεν ξέρω, την καταβρήκα με αυτό το πράγμα. Την καταβρήκα. Δηλαδή, κάθε μέρα προσπαθούσα. Δηλαδή. Το πλατίνιασα. Ναι, ναι, ναι. Το ρίμαξα, όχι απλά το πλατίνιασα. Λοιπόν, το παιχνίδι κανονικά μέσα και όπως καταλαβαίνετε, έχω αλλάξει το εξώφυλλο. Και το εξώφυλλο, κοίτα εδώ. Αυτό είναι στην εσωτερική πλευρά. Το κανονικό το εξώφυλλο είναι, αν φαίνεται μέσα τώρα. Όπου έχει και βιβλιαράκι. Που σπάνια το συναντάς αυτό το πράγμα. Εντάξει, δεν έχει τίποτα μέσα, γράμματα έχει μόνο. Αλλά τουλάχιστον υπάρχει ένα βιβλιαράκι. Πάλι καλά. Ναι, το δισκάκι. Ωραίο το δισκάκι, δηλαδή ωραίο. Θεματολογία. Και μέσα το εξώφυλλο του είναι έτσι κανονικά. Αλλά εγώ το γύρισα σαν Mega Drive. Ωραίο touch αυτό. Ωραίο. Ωραίο touch. Λουλούδι. Λουλούδι, ναι. Και είχα εξηγήσει τότε ότι έχει και ένα κώδικα Morse εδώ, δεν φαίνεται. Βλέπεις αυτά, είναι τελείες από κώδικα Morse, από σήματα Morse. Να σου πω ότι δεν βλέπω καθόλου. Τώρα ούτε στην κάμερα πρόκειται να φάνουν αυτά. Είναι αχνά πολύ. Α, πολύ τώρα. Ναι, και δεν θυμάμαι τώρα ρε φίλε, το είχα βάλει στο Google και μου το είχε μεταφράσει ας πούμε τι σημαίνει. Αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα. Πρέπει να, άμα θέλει κάποιος να δει, είχα κάνει βίντεο σαν... Τι αγορές έκανα αυτό το μήνα, έτσι είχα φτιάξει ένα τέτοιο βίντεο και εξηγήσει εκεί τι σημαίνει. Ναι, το είχα βάλει εκεί πέρα. Οπότε όποιος θέλει να δει τι σημαίνουν αυτά τα σήματα Morse μπορεί να ανατρέξει το βίντεο, μπορεί να το βάλει και εδώ να πεταχτεί για να μπει μέσα ο καθένας. Οκ, προχωράμε με Little Nightmares.
Ωραίο παιχνιδάκι αυτό. Το έπαιξε αυτό? Όχι, αλλά το χάδεψα από το πρωί. Ωραίο, ε. Αυτό το κάναμε και live, τότε το βγάλαμε. Ε. Σχολεινό. Δεν έχει καστικό medieval. Έτσι, αυτό το αρούκατο. Tim Burton. Tim Burton. Τα τέρατα ήταν κάπως περίεργα εκεί. Ναι. Τα χέρια μικρά που ναι. Ήταν σαν... Ωραίο ρε φίλε, δεν το περίμενα. Δηλαδή, μικρό παιχνίδι, το κάναμε και live, αυτό το τελειώσαμε live κανονικά, γύρω στις 3 ώρες είναι. Mm. Αν το ξέρεις είναι στις 3 ώρες, αν δεν το ξέρεις το πολύ να κάνεις 5 ώρες. Δεν είναι... είναι δυσκολούτσικο, έχει challenge ας πούμε. Αλλά αυτό εδώ το πακέτο έτσι όπως το πήρα ας πούμε, το πήρα 30 ευρώ. Δεν ήταν ακριβώς σαν παιχνίδι. Δεν ήταν ακριβό. Την απλή έκδοση νομίζω πόσο κάνει 20 να την είχανε. Γιατί αυτό το πήρα 30 ευρώ. Τώρα μπορεί να το βρήκα και σε προσφορά. Δεν ξέρω. Τι να σας πω ρε παιδιά. Πάντως το πήρα την ημέρα που κυκλοφόρησε εγώ αυτό. Είχα δει trailers, είχα ψηθεί πάρα πολύ. Και μέσα είναι σαν κλουβάκι εδώ επειδή την είχαν φυλακισμένη στο παιχνίδι. Έτσι ξεκινάει. Έχει τη Six, την οποία δεν τη βγάζω μέσα από εδώ. Γιατί αν τη βγάλεις και τη στήσεις κάπου, υπάρχει ένα πρόβλημα με αυτή τη φιγούρα. Και πέφτει προς τα κάτω έτσι. Πώς κάνει ο Michael Jackson στη... Καθαριασμένη. Ναι, και το είχα δει από πολλούς αυτό και λέω άσε να μην την βγάλω, την αφήσω εδώ πέρα. Και τι άλλο έχει μέσα? Κάτσε να δούμε. Το παιχνίδι φυσικά, έτσι. Το soundtrack του παιχνιδιού, original soundtrack. Εντάξει, δεν νομίζω να κάτσω να το ακούσω ποτέ. Το είχα κάνει και unboxing αυτό ρε φίλε, ναι. Αυτοκόλλητα με τους εχθρούς και τα λοιπά. Εντάξει, αυτά τώρα δεν τα βάζεις πουθενά, απλά τα μαλακείς. Πάντα βάλεις στο ψυγείο. Έλατε. Και μία αφίσα, ωραία. Ήτανε, ξέρεις ποιο unboxing ήταν αυτό? Που είχα κάνει ένα λάθος και ξαναγυρνάω το βράδυ και κάνω το προς το τέλος ρε παιδί μου το άλλο μισό βίντεο με άλλη μπλούζα και μου λες μαλάκα μας έκαψε τον εγκέφαλο. Άλλη μπλούζα δεν φοράγει στην αρχή, άλλη μπλούζα φοράγει στο τέλος. Είχε γίνει αυτό το λάθος τότε. Και δεν το θυμόμουν ρε φίλε. Και τι έγινε, έβαλα την μπλούζα γιατί κρύωνα. Καταλαβες. Ναι. Και την ξέχασα ότι φόραγα και γύρισα το υπόλοιπο βίντεο με άλλη μπλούζα. Και μου λες μαλάκα μας έκαψε τον εγκέφαλο, μάθαμε με τον Άλυνα. Και λέμε στην αρχή δεν είχε άλλη μπλούζα. Αλλά τι να κάνω, είχα κάνει κάποια λάθη ρε παιδί μου και για να τα διορθώσω το μισό βίντεο και από εκεί και πέρα το έκανα με άλλη μπλούζα. Ήταν από τα πρώτα πατήματα. Ναι, ήταν από τα πρώτα βίντεο βέβαια. Και έχει και αυτή την αφίσα εδώ με αυτούς τους ανώμαλους μάγειρες. Και ωραίο σενάριο περίεργο. Ωραίο ήταν, ωραίο. Ωραίο, σκοτεινή περιπέτεια, ζόρικη. Ζόρικη. Δεν το περίμενα δηλαδή να είναι τόσο καλό. Εντάξει, βέβαια για την τιμή του και για τη διάρκεια που είναι, είναι τίμιο. Τίμιο, πολύ τίμιο. Και review το έχω κάνει αυτό. Και το ξαναδείχνω πάλι τώρα. Αλλά ποιος είμαι? Ποιος είσαι, παιδί? Ωραία, τα αφήνουμε και αυτό εδώ, το κλείσουμε αργότερα. Και έχει και ένα mini comic, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Ένα mini comic και μέσα, φίλας. Ναι. Εύκολο διάβαστο είναι, τώρα εντάξει. Klein Mind, παιδί μου. Από τον Άρον Αλεξόβιτς. Κοριτσάκι είναι, ναι. Κοριτσάκι. Συγκλονιστικό τέλος εντωμεταξύ. Καταπληκτικό τέλος. Εντωμεταξύ σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού δεν είχα καταλάβει που βρισκόμουν. Και ήταν σαν καράβι, ρε φίλε. Και έλεγα γιατί τι γίνεται, σεισμός γίνεται. Και το κατάλαβα προς το τέλος. Α, παιδί, κουνιόταν. Ναι. Και λέω τι πού είμαι, ρε φίλε. Και μετά στο τέλος πήρα γραμμή ότι δεν είμαι σε ένα καράβι. Όταν το δάσκαλο πρέπει να σε καράβι. Σε είχα ρωτήσει με σε καράβι. Ναι, και σου είπα δεν ξέρω. Τι να σου πω, σου λέω. Α, έτσι κουνιούνται τα πράγματα. Νόμιζα ότι ήταν κάτι ετοιμόρροπο, ρε φίλε. Στο οποίο επειδή ήταν αυτοί χοντροί και πατάγανε δεξιά και αριστερά, κουνιόταν αυτό το ετοιμόρροπο. Ναι. Καταλαβαίνεις, αυτό νόμιζα. Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι ήταν μέσα στα καράβια από την αρχή. Λέω, τι που είναι να είναι εδώ πέρα τώρα αυτό μας. Τέλος πάντων. Ωραίο, ωραία έκπληξη αυτή. Τώρα βγαίνει και δύο, μου φαίνεται, σε κάποια φάση. Πάμε στο επόμενο που είναι το Far Cry Deluxe Edition. Την οποία τη βρήκα και φθηνά, τη βρήκα στην τιμή του κανονικού. Ήθελα τα Far Cry όταν βγαίνουν καινούργια, εγώ τα παίρνω day one. Μ' αρέσουνε. Μ' αρέσουνε και ας είναι επαναλαμβανομένα. Αυτό είχε το κάτι διαφορετικό στην υπόθεση, όπως όλα έχουν μια διαφορετική υπόθεση, αλλά όλα τα Far Cry δεν πάβουν να επαναλαμβάνονται με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή στο τι πρέπει να κάνεις, σε ό,τι έχει να κάνει με το clean, να καθαρίσεις το χάρτη που λέμε ρε παιδί μου. Σε όλα θα κάνεις το ίδιο πράγμα. Εκτός και αν ακολουθήσεις τις βασικές αποστολές. Όπου εκεί πέρα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή, οι βασικές αποστολές και η βασική του υπόθεση, ναι, μεν είναι διαφορετική σε κάθε παιχνίδι, σε κάθε Far Cry. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα, τα πράγματα που πρέπει να κάνεις, ας πούμε, για να το κάνεις πλατίνα ή για να γίνεις πιο δυνατός ή για να εξελίξεις τα όπλα σου ή τον εαυτό σου, εν πάση περιπτώσει, να πάρεις καινούργια abilities,
κάνεις τα ίδια πράγματα, δεν αλλάζει κάτι. Αυτό είναι πιο ανοιχτό. Αυτό σου, δηλαδή, ενώ στα παλιά έπρεπε ντε και καλά να βγάλεις κάποιες περιοχές για να ανοίξει ο χάρτης, έπρεπε να πάρεις κάποια outpost για να προχωρήσει η υπόθεση, αυτό εδώ σου λέει ξεκίνα από την αρχή και κάνε ό,τι θες. Θες να πας στο επόμενο boss, δεν θέλεις να τα βάλεις με την ίδια σειρά τα boss, μπορεί να τα βγάλεις με όποια σειρά θέλεις. Δεν σου έχει περιορισμό. Δεν θέλεις να κάνεις τίποτα από outpost και θες απλά να προχωρήσεις την κεντρική υπόθεση, μπορείς να το κάνεις και αυτό. Και ήταν πιο ελεύθερο έτσι. Και τι έχει μέσα αυτό, το παιχνίδι φυσικά, το οποίο παιχνίδι έχει τίποτα κωδικούς μέσα. Κάτι κωδικούς, α, έχει... Όχι τίποτα δεν έχει. Κωδικούς έχει μωρέ, κάποια διαφημιστικά για Far Cry Arcade, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Κάποια όπλα εδώ πέρα, τα οποία εντάξει μετά στο... Στην αρχή μπορεί να σου φανούν χρήσιμα, μετά από εκεί και πέρα μάπα. Εδώ σου εξηγεί για το Season Pass, τα οποία τα πήρα και αυτά. Εν τω μεταξύ είναι Season Pass, σου δίνει τρία παιχνίδια, τρεις μικρές ιστορίες υποτίθεται. Και αυτό στον Άρη είναι τεράστιο. Τεράστιο και κουκουρούκου, έτσι, δηλαδή υπόθεση κουκουρούκου εντελώς. Τύπου... Ναι, πας στον Άρη, αλλά χαμός. Έχεις ένα φίλο ο οποίος τον βρίσκεις με κεφάλι μόνο και σου λέει ψέξει να βρεις τα μέρη του σώματός μου, δεν τα βρίσκω. Για να πας και τον ενώσεις πάλι ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, αυτή είναι η υπόθεση στην αρχή. Και να καταστρέψεις δηλαδή το βασικό εγκέφαλο εκεί πέρα που κάνει όλα αυτά τα κόλπα με τους εξωγήινους. Με τους Αριανούς μάλλον. Ναι. Το άλλο είναι το Hour of Darkness, Hours of Darkness, όπου διαδραματίζεται στο Βιετνάμ. Και αυτό είναι πιο σοβαρό. Πιο σοβαρό, ωραίο. Και το Deadline Zombies, το οποίο είναι ένα σκηνοθέτης. Μάπα ήταν αυτό όμως, δεν μου άρεσε. Είναι ένα σκηνοθέτης και σου λέει, πάει σε έναν τύπο να του ζητήσει χρηματοδότηση, ρε παιδί μου. Και του λέει ο χρηματοδότης, του λέει δηλαδή τι έχει στο μυαλό σου με αυτή την ταινία με τα zombies, ας πούμε. Και λέει αυτός, είναι ένας τύπος, του λέει 2 μέτρα. Και εμφανίζεται τώρα ένα θηρίο, ξέρω εγώ έτσι. Μάλλον όχι, λέει, είναι μαύρος, λέει, να το κάνουμε έτσι, ότι θα είναι μαύρος ο χαρακτήρας και θα είναι απόστρατος του Βιετνάμ, ξέρω εγώ. Ναι, καλύτερα έτσι για να έχει, λέει, και ικανότητες στο τι θα σκοτώνει. Και γίνεται, πέφτει, λέει, κάτι, λέει, έξω από την αυλή του, λέει, και όλα μετατρέπονται, λέει, αφήνει ένα χημικό και όλα γίνονται, λέει, ζόμπι. Και έτσι ξεκινάει η αποστολή. Μόλις τελειώσει αυτή την αποστολή, μετά σου λέει, δεν μ' άρεσε, λέει, ο παραγωγός αυτή η ιστορία, βρες άλλη. Άλλη, βρήκα μια άλλη ιστορία. Και έχεις 10 chapter διαφορετικά, στα οποία είναι σκέψεις ενός σεναριογράφου και προσπαθεί να πείσει τον άλλο να τα κάνει ταινία. Αυτό είναι όλο. Δεν μου άρεσε, γιατί ήταν όλο κομμάτια-κομμάτια. Νομίζω ότι θα ήταν κάτι ενιαίο. Με zombies, ας πούμε, είχες έναν πρωταγωνιστή ο οποίος προσπαθούσε να γλιτώσει μέσα από όλο αυτό και μέσα σε όλο αυτό θα υπήρχε ένα τέλος, καταλαβαίνεις, όπως είναι κλασικά τα Far Cry. Mm-hmm. Αλλά δεν ήταν έτσι. Είναι όλο... πώς να το πω τώρα, challenges, ας το πούμε. Και τι άλλο είχε μέσα... είχε αυτό το φάκελο τον περίεργο, το soundtrack, να ακούσεις, τέλος πάντων. Ναι. Hop County και καλά καουμπόικα τραγούδια, ξέρεις και έτσι. Ποιος τα ακούει αυτά τα πράγματα, ρε μάλακα. Και ένα χάρτη όπου είναι. Πώς είναι, ρε παιδί μου, πας σε εστιατόρια. Ναι, είναι τέτοια φάση. Να δες. Άνοιξε εδώ το δούμε. Είναι αυτό εκεί πέρα, γιατί. Να, εδώ σου έχει. Που μπορείς να βρεις εστιατόρια και ιστορίες. Έτσι δεν είναι. Ναι, $15 εδώ στο εκεί, κομμάτι. Ναι, διαφημίσεις με $15 μπέργκερ και έτσι. Ο χάρτης και από πίσω έχει μια αφίσα που νομίζω είναι και στην αρχική οθόνη του παιχνιδιού. Μεγάλη αφίσα είναι. Δεν μπορεί να την κουμαντάρεις εύκολα. Κόντυψε να σε ρίξει κάτω. Ωραία, ωραίο παιχνίδι. Εγώ το καταδιασκέδασα. Τη βρίσκω με τα Far Cry, μωρέ. Ξεθολαίνει το κεφάλι μου, καταλαβαίνεις. Δεν τη σκέφτεσαι πάρα πολύ. Ούτε γρίφους έχει, ούτε τίποτα. Απλά προχωράς, σκοτώνεις. Έχουν και ωραίο. Και ελευθερώνεις. Ναι, έχουν και ωραίο τέτοιο ρε φίλε αυτά. Έχουν ωραίο shooting. Δηλαδή το shooting και οι αναβαθμίσεις που παίρνεις είναι τρομερά διασκεδαστικό. Και μετά, άμα κάτσεις και τα μαζέψεις όλα αυτά, έχει και το χάρτη του, ο οποίος είναι τεράστιος και μπορείς να ψάξεις όπου θες. Τις εκπλήξεις που θα βρεις μέσα. Καταλαβαίνεις. Μια χαρά δεν. Ναι. Διασκεδαστικό δηλαδή. Ωραίο, διασκεδαστικό βέβαια. Εγώ τη βρίσκω πολύ με τα Far Cry. Metal Gear Phantom Pain. Εντάξει, αυτό να σας πω την αλήθεια, σαν Metal Gear απογοητεύτηκα. Αλλά σαν gameplay εκστασιάστηκα. Καταλαβες. Απογοητεύτηκα γιατί ο Kojima στα Metal Gear με έχει συνηθίσει αλλιώς. Δηλαδή πολύ cinematic, πολύ ιστορία. Καταλαβες. Ενώ αυτό πολύ μιλητό.
Ενώ αυτό έχει πολύ λίγο μιλητό, πάρα πολύ gameplay. Και να πω ότι με απογοήτευσε και όλα στο γεγονός ότι οι αποστολές επαναλαμβάνονται, απλά σε πιο δύσκολο βαθμό. Και πρέπει να τις βγάλεις αν θες να δεις το τέλος του παιχνιδιού. Και πριν εγώ διαβάσω ότι δεν υπάρχουν εικασίες και υποψίες και όχι μόνο, είναι γεγονός αυτό, δεν πρόλαβε να το τελειώσει. Όταν τελειώσα το παιχνίδι κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, δηλαδή σαν να μην το είχε τελειώσει το παιχνίδι ολοκληρωτικά, ρε παιδί μου. Δηλαδή λέω, λείπουν πράγματα από μέσα, τι στο διάλειο έχει γίνει. Και έχει μια εισαγωγή η οποία σε αφήνει μαλάκα. Λες, πω πω Παναγία μου, μετά από αυτή την εισαγωγή τι άλλο θα δω, και δεν βλέπεις τίποτα. Κάνεις αποστολές, οι αποστολές, ο χειρισμός του, το gameplay του τα σπάει, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που έχει κάνει. Η ακρίβεια στο στόχο, η ακρίβεια στην κίνηση του χαρακτήρα, μιλάμε μέσα για άψογη δουλειά, αλλά σαν Metal Gear και εθιστικό, έτσι. Δεν σταμάτας να παίζεις μέχρι να το κάνεις πλατίνα. Εγώ δεν σταμάταγα να παίζω, δηλαδή έπαιζα κάθε μέρα και έλεγα πόσο πιο γρήγορος θα γίνω σε αυτό το πράγμα για να βγάλω S-Rank, ας πούμε. Σου δίνει το δικαίωμα με το χειρισμό που έχει να γίνεις καλύτερος, καταλαβες. Δεν το κάνει αβίαστα, στο κάνει αβίαστα αυτό το πράγμα. Σου λέει παίξε, παίξε. Αλλά δεν έχει αυτό το... αυτό που έχουμε μάθει στα προηγούμενα Metal Gear. Κουβέντα, cinematic, θλίψη, κλάμα. Και η υπόθεσή του είναι λίγο γιούχουν από την αλήθεια. Και ενώ ας πούμε υπάρχει ένα prequel, ένα που εγώ το έλεγα demo, που είχε βγει πριν από αυτό, βέβαια ήταν γύρω στη μισή ώρα με μία ώρα ανάλογα τον κάθε παίκτη, το οποίο ολοκλήρωνες και σου κάνει μία εισαγωγή ως προς το Phantom Pain, έτσι. Έδειχνε έναν τύπο ο οποίος είχε μία ζαρωμένη μούρη σαν νεκροκεφαλή, ήτανε κάπως ήτανε με ένα καπέλο, το θυμάσαι? Ναι. Όπου λέω αυτός κάτι θα είναι, θα δούμε πάλι, δεν είχε και τα boss που είχαμε συνηθίσει, δηλαδή στο 1, στο 2 και στο 3. Είχαμε γύρω στα 5 boss τα οποία ήταν τούμπανο, τα θυμόσουνα, καταλαβες. Όπως ας πούμε το Psycho Mantis που είχαμε στο 1. Κάθε φορά που παίρναγες ένα βασικό σκέλος της υπόθεσης υπήρχε ένα boss. Psycho Mantis, Balkan Raven, ξέρεις όλοι αυτοί ήταν... Το ρομπότ είχε τόσο τελειώματα. Αυτό είχε το ρομπότ και ένα άλλον από το 3 είχε. Άλλο ένα boss το οποίο το είδαμε και στο 3. Και από εκεί και πέρα δεν είχε άλλα boss, ρε φίλε, να βγάλεις. Δεν είχε άλλα boss να βγάλεις, δηλαδή όλα τα υπόλοιπα ήταν αποστολές απλές. Ας πούμε περίμενα να δω και που ήθελα να καταλήξω με αυτόν με το καπέλο, ο οποίος λέει πω πω τι θα δούμε τώρα και ήταν πουθενά, τίποτα, δεν υπήρχε ο τύπος. Νούμερο εντελώς. Δηλαδή κάτι είχε κάνει αυτός, έχει μέσα όμως και κάποιες συγκλονιστικές στιγμές για να λέμε την αλήθεια, όπως που τους έχει προσβάλει αρρώστια όλο το crew σου, όλους τους δικούς ας πούμε σε κάποια φάση και τους έχει κλείσει στο υπόγειο. Είναι κλεισμένοι μάλλον στο υπόγειο και αυτά και τους έχει καταλάβει αυτή η αρρώστια η περίεργη. Mm-hmm. Και κατεβαίνεις κάτω και αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να πάρεις μια απόφαση να τους φας όλους ή να τους φας όλους. Και φίλε, πρέπει να τους ξυλοθρεύσεις εσύ ο ίδιος. Και κάνεις αυτό το σκηνικό ας πούμε και στο τέλος έχει και ένα cinematic το οποίο εκεί, δηλαδή εκεί είδαμε ωραία δουλειά. Αλλά μετά από εκεί, από αυτό το σκηνικό και μετά, ήταν σαν να μην είχε προλάβει να κάνει αυτά που ήθελε. Να στο δώσει να το. Σαν το Death Stranding, ρε παιδί μου. Το Death Stranding δεν είχε πάρα πολύ κουβέντα. Είχε cinematic, ρε φίλε, αλλά σε ορισμένα σημεία. Έπαιζες όμως. Είχε πολύ gameplay. Αλλά ανατακτά χρονικά διαστήματα, συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, είχε κομμάτια υπόθεσης τα οποία σε αφήνανε μαλάκα. Δηλαδή προτιμούσες να τελειώσεις αυτό που έπαιζες για να δεις τι θα γίνει στη συνέχεια σε ό,τι έχει να κάνει με την υπόθεση. Το ίδιο γινόταν και σε αυτό εδώ μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Από τη μέση και μετά του παιχνιδιού, τίποτα. Μηδέν. Μηδέν, δεν είχε κάτι άλλο να σου δώσει σαν παιχνίδι. Έτσι. Κρίμα. Τον πιέσανε πολύ. Ήτανε τότε που ήταν να φύγει, που είχε τσακωθεί. Δεν ξέρω. Η παραγωγή του εντωμεταξύ κράτησε πάρα πολύ καιρό. Αυτός ξεκινάει ένα παιχνίδι να το κάνει και το τελειώνει. Φίλε, σου βγάζει τρέιλερ τώρα. Πάντα το κάνει αυτό το πράγμα. Και το παιχνίδι τελειώνει 5 χρόνια αργότερα. Βάστα τούρκο να γεμίσω είναι. Δηλαδή, θυμάμαι που είχε ανακοινώσει Metal Gear 4 και μου το έλεγε ένα, μου λέει φίλε, δείξανε Metal Gear 4 αυτά. Και του λέω καλά, περίμενε, 2009 θα βγει, ήταν 2005. Mm. Κάτσε, του λέω να δεις 2009-2008 θα βγει, του λέω το παιχνίδι. Έτσι κάνει αυτό συνέχεια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, προχωράμε με Dark Souls 3. Εντάξει, τώρα, αυτό είναι από τη συλλεκτική βασικά. Τη συλλεκτική την έχω εκεί πάνω, τώρα σιγά μην την κατεβάσω. Έχει ένα βιβλίο του μεταξύ, ένα artbook μέσα, του μπάνω χοντρό. Τι να λέμε τώρα για την Dark Souls 3, εν τω μεταξύ είμαστε κανάλι το οποίο έχει μιλήσει πολλάκις για τα Dark Souls, πόσο μάλλον για το 3 το οποίο είναι το κλείσιμο της σειράς. Έχει λίγο απ' όλα μέσα αυτό. Έχει και από το 1, έχει και από το 2, αλλά έχει και δικά του.
Δεν πρόκειται να βγει άλλο. Έτσι λέει ο Μιγιαζάκη και έτσι σου λέω κι εγώ. Είπε ότι δεν πρόκειται να βγει άλλο. Τώρα τι έχει εδώ μέσα, ένα μικρό πώς το λένε, οδηγό, ένα μικρό οδηγό. Καλά, σιγά μην κοιτάξουμε τον οδηγό τώρα. Ποιος κοιτάει τον οδηγό, το soundtrack του παιχνιδιού. Επικό, με βιολιά, ιστορίες, τέτοια πράγματα. Και φυσικά το παιχνίδι. Κάτσε να δείξω μέσα, γιατί δεν το είχα δείξει αυτό ποτέ. Δεν το είχα τώρα το παρατηρώ, βασικά να σου πω την αλήθεια. Άμα το δεις είναι σαν τα πετσαρία. Το βλέπεις? Mm-hmm. Μέσα είναι σαν τα πετσαρία. Mm-hmm. Και απ' έξω είναι ανάγλυφο. Έτσι άμα το φαίνεται καθόλου εκεί πέρα στην κάμερα τώρα. Ωραία. Είναι ανάγλυφο. Ωραίο είναι. Και παραπιπτόντως δεν έχει σκουριάσει κιόλας. Που τα άλλα έχουν γίνει χάρβαλο. Είναι ανάλογα το δικό μας. Πού να δεις που ανέβασε μια φωτογραφία στην κοινότητα ένας φίλος του καναλιού, ο Σκοτίδας, με το Halo από το Xbox, το original, ρε παιδί μου, που ήταν το είχε Steelbook. Και από τη σκουριά είχε γίνει σαν δαλματίας κι αυτού. Ναι, φίλε, το είδα και τρελάθηκα. Λέω πώς έχει γίνει κι αυτού έτσι. Του έχει κοπανίσει η κρασία, του έχει φύγει ο κόλλος του παιχνιδιού. Αλλά δεν είναι ότι δεν τα προσέχεις. Είναι αυτά έτσι και έχει σπίτι το οποίο πιάσει υγρασία. Τέλος. Τέλος, ναι. Την έφαγες. Την έφαγες τον κόλλο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω για να δρούμε το Σέκυρο. Έτσι. Τα έχουμε πει γι' αυτό και γι' αυτό έχουμε μιλήσει, έχουμε αναπτύξει. Πάντως να ξέρετε ότι για αυτό το παιχνίδι για μένα κάνετε λάθος που το κατατάσσετε στα Souls-like παιχνίδια. Δηλαδή αυτό το παιχνίδι, το μόνο που έχει όμοιο με τα... για μένα δεν είναι Souls-like παιχνίδι. Δεν είναι Souls-like παιχνίδι, είναι κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Το μόνο κοινό που έχει με τα Souls-like παιχνίδια είναι ότι κλικάρεις πάνω στον εχθρό. Από εκεί και πέρα δεν λειτουργεί όμως το ίδιο. Δηλαδή, κάποιος θα πει αρχικά μοιάζει με τον Bloodborne. Οκ. Okay. Αλλά τον Dodge δεν λειτουργεί εδώ πέρα. Ξέρεις πώς παίζεις εδώ. Είναι, η μάχη του είναι puzzle. Δηλαδή, η επίθεσή σου είναι η άμυνα. Αυτό να σου εξηγήσω μόνο να καταλάβεις. Ναι. Με την άμυνα κάνεις πρόοδο. Δεν έχει επιθέσεις το παιχνίδι. Μωρέ, σου δίνει επιθέσεις, αλλά καλύτερα να χρησιμοποιήσεις την άμυνά σου παρά την επίθεσή σου. Και η άμυνα εδώ πέρα, άλλοι είχαν παράπονα ότι δεν μπορούσαν να βρουν άκρη σε ποιο χρόνο να πατήσουν άμυνα, σε άλλους δεν λειτουργούσε. Να πω ότι και εγώ ξεκινώντας το είχα τα ίδια προβλήματα, το έλεγα άδικο σαν παιχνίδι, αλλά δεν είχα καταλάβει μέχρι το πρώτο τρίωρο του παιχνιδιού ότι το παιχνίδι δεν σε θέλει να είσαι επιθετικός. Σε θέλει να είστε προς τα πίσω. Όπα, βαστάω άμυνα. Γιατί τι γίνεται, με την άμυνα που βαστάς αυτό το παιχνίδι, χειρότερα γίνεται ο εχθρός. Δηλαδή ανεβαίνει αυτό το πορτοκάλι, το θυμάσαι πάνω-πάνω. Ναι. Μόλις αυτό πάει στο τέρμα, το ξεκολλιάσες. Δεν χρειάζεται να του έχεις κόψει ούτε ένα εκατοστό health, αλλά μόλις μεγαλώσει το πορτοκαλί σου δίνει τον blow. Τον σκοτώνεις επί τόπου μόλις ανέβει το πορτοκαλί. Οπότε όσο και να τον χτυπάς, κόβεται χιλιοστό, καταλαβαίνεις. Μόλις μεγαλώσει όμως με την άμυνα σου, γιατί όταν πατάς άμυνα στο χρονικό σημείο που πρέπει, αυτό τι γίνεται, του αρχίζει και του μεγαλώνει το πορτοκαλί. Και κατά αυτόν τον τρόπο, χωρίς να το έχεις κόψει ούτε ένα εκατοστό, ούτε ένα χιλιοστό health, σου δίνει το δικαίωμα να τον αποτελειώσει επί τόπου. Γι' αυτό λέω ότι δεν έχει καμία σχέση με τα Souls like. Καμία σχέση. Δεν παίζεις εδώ πέρα, είναι άλλα πράγματα. Άλλα abilities, άλλα βοηθήματα. Καταρχήν έχει πιο πολλά skills και βοηθήματα στο να σε βοηθήσει αμυντικός, παρά επιθετικός. Και πηδάει. Πηδάει, που δεν το έχουμε δει αυτό σε κανένα Souls like παιχνίδι. Να πηδάει. Πηδάνε, αλλά πηδάνε πολύ λίγο. Δηλαδή είναι σε συγκεκριμένα σημεία για να περάσει κάποιες καταστάσεις. Έτσι. Και αυτό αποστολές είναι ή είναι ενιαίο το... Ενιαίο. Έτσι όπως θα ήθελα να δω τον Νίο. Που το Νίο πάλι είναι Souls-like, αλλά διαφορετικής ιδεολογίας εντελώς. Είναι ένα Souls-like παιχνίδι παντρεμένο με Diablo. Έτσι. Mm. Λοιπόν, προχωράμε για να δούμε τον Bloodborne. Αυτό το πήρα day one. Αυτή την έκδοση του μεταξύ έγινε και σπάνια αυτά. Αυτή η έκδοση έγινε σπάνια, δεν τη βρίσκεις εύκολα. Το κάναμε και πρόσφατα live. Είναι από τα αγαπημένα μου παιχνίδια. Είναι από... εύκολο δεν θα το πω, αλλά είναι από τα παιχνίδια που μπορείς παίζοντάς το ξανά και ξανά σε κάποια φάση να γίνεις τρομερά καλός αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή σου δίνει τόσες ευκολίες σε κάποια φάση και αν βάλεις τα πάντα σε δύο στοιχεία. Όλους τους πόντους του, δηλαδή στο strength, ας το πούμε, και στο dexterity, γιατί δεν θυμάμαι πώς τα λένε μέσα στο παιχνίδι. Τελείως. Τελείως υπόθεση. Το παιχνίδι το βγάζει έως το τέλος.
Εντάξει, να ξέρεις λίγο το pattern του κάθε εχθρού, αλλά από εκεί και πέρα, φίλε, νομίζω πως αυτό και το Demons είναι τα παιχνίδια τα οποία σε αφήνουν να παίξεις πιο ελεύθερα. Έχει όμως και τα ζόρια, θυμάσαι με αυτή την πουτάνα την κάμπια εκεί που είναι στη λίμνη. Ήτανε ζόρι, ήτανε ζόρι. Αλλά και αυτή έχει συγκεκριμένη τακτική, μπορείς να τη βγάλεις, ας πούμε. Τι εννοώ δηλαδή, όταν παίρνεις ένα Beast Pellet, έχει Beast Pellet Meter. Έπρεπε να τη χτυπήσω με γυμνά χέρια, να ανέβει τέρμα το Beast Pellet μου, για να κόβω παραπάνω damage, μετά να βγάλω το όπλο και να αρχίσω να την ταράξω εκεί πέρα. Και να τη μείνει λίγο στο τέλος και να τελειώσει η υπόθεση, να τη κάνω ένα χτύπημα και να την πετάξω κάτω. Ναι, το κάναμε και live αυτό. Εντάξει, στο πρώτο live κόλλησα σε αυτούς τους τρεις. Έτσι. Mm-hmm. Και κόλλησα και στην κάμπια. Κάμπια ήταν καταλυτικό, ήσουν εδώ πέρα εσύ και μου δίνεις κουράγιο όπως όλοι μέσα στο chat. Αλλά το δεύτερο playthrough που ήξερα καλύτερα τους εχθρούς, τα boss δηλαδή, γιατί το βασικό σου τέτοιο είναι τα boss εδώ πέρα, το πήγα του μπάνω. Βέβαια, εικαστικώς μιλάμε για από άλλο πλανήτη το παιχνίδι. Μακάρι δηλαδή αυτό να γίνει ένα enhanced στο PlayStation 5, να μπορούμε να το δούμε σε 60 frame per second, να φύγουν αυτά τα lag που έχει. Γιατί θυμάσαι, είχε κάποια lag σαν παιχνίδι. Ναι. Το frame rate του δεν είναι σωστό, ρε παιδί μου. Υπάρχουν κάποια προβλήματα. Βέβαια, τόσο καλά που έχουν φτιάξει το Art Direction και τόσο σκοτεινό παιχνίδι που είναι. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα που βλέπεις εδώ, μόνο σε όνειρα τα βλέπεις. Δεν υπάρχει πιθανότητα. Δεν υπάρχει πιθανότητα. Είναι ακριβώς αυτό το gothic στοιχείο, αυτός ο gothic κόσμος που θέλει να δει ο καθένας, ρε φίλε. Έτσι δεν είναι? Ναι. Δηλαδή, όταν φανταστείς κάτι gothic και κάτι ατμοσφαιρικό, το οποίο είναι και ζεστό το παιχνίδι, ρε φίλε, πολύ. Είναι ακριβώς αυτό που σκέφτεται ο καθένας σε gothic φάση, έτσι, Βικτοριανό Λονδίνο, το βλέπεις εδώ, ρε φίλε. Δεν απογοητεύει κανέναν, όποιος το δει, λέει, ναι, έτσι θα ήταν ο ιδανικός κόσμος που θα ήθελα να, έτσι, να πάω να επισκεφτώ, να κάνω μία βόλτα. Φυσικά όχι με τα τέρατα, εννοώ, έτσι. Να σου πήρε πολλά έρωτα το καροτσάκι. Είναι καταπληκτικό το Art Direction, ρε φίλε. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, να θες κάποια στιγμή, δηλαδή, κάτι να σκεφτείς, έτσι, κάτι ζωφερό, κάτι ζωφερό, αλλά ταυτόχρονα ζεστό, αυτό το παιχνίδι το έχει. Δεν υπάρχει παιχνίδι άλλο που να το ξεπεράσει. Έτσι. Δεν σας σκέφτεται το Kim Bing Hill στα level, έτσι, αυτό το κομμάτι. Το σπιτάκι, ε. Το σπιτάκι, ναι. Λοιπόν, εντωμεταξύ να πω ότι εδώ η θήκη του έχει ένα. Πώς είναι οι αναπτήρες που δεν γλιστράνε? Μια τέτοια υφή έχει. Μια περίεργη υφή. Και μέσα έχει ένα βιβλιαράκι. Μ' αρέσει που το κάναν έτσι και δεν το κάναν έτσι, να ανοίγει έτσι. Τη μαλαγία που κάνουν συνέχεια. Τι φωτογραφίες ανοίγει. Ναι, ρε φίλε. Έτσι μ' αρέσει, ωραίο. Βιβλιαράκι μικρό, μίνι. Μ' αρέσει. Αυτό δεν το είχα ξαναπεί ποτέ. Και έχει μέσα για τις περιοχές, τους εχθρούς. Έτσι. Διάφορα πραγματάκια, τέλος πάντων, μην τα δείξουμε όλα. Και το Steelbook, το οποίο είναι σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή τη φάση, άμα τα ανοίξει εντωμεταξύ φαίνεται όλη η πόλη. Φοβερό, χαλάει η πόλη. Και άμα το βγάλεις, έχει και μέσα εικαστικό. Να το δούμε και από μέσα λίγο. Ελπίζω να φαίνεται, να το βλέπουν και τα παιδιά. Και από ό,τι έχω καταλάβει, αυτή η έκδοση σπανίζει. Τώρα θα μου πεις και γιατί να μην σπανίζει, εδώ σπανίζει και το ίδιο το παιχνίδι στην τελική. Αλλά όχι, νομίζω ότι το έχουν βάλει σε hit, στα PlayStation Hit, και μπορείς να το βρεις εύκολα. Αλλά αυτή είναι δύσκολο, δυσκολούτσικο. Όπως οποιαδήποτε, άμα είναι με Steelbook, τέτοια πράγματα, αυτά εξαφανίζονται, δεν τα βρίσκεις εύκολα μετά. Άμα δεν τα πάρεις την πρώτη μέρα ή άμα δεν προλάβεις να τα παραγγείλεις, τελείωσε μετά, την έφαγες. Λοιπόν, προχωράμε. Uncharted, The Nathan Drake Collection. Ήταν και μια ερώτηση από ένα παιδί που μου λέει, καλά, στο PlayStation 3 δεν έχεις Uncharted? Τα είχα και τα 3 στο PlayStation 3, αλλά τα έστειλα γιατί υπήρχε αυτή εδώ η έκδοση από την Blue Point, η οποία τα έχει και τα 3 μαζί, συμμαζεμένα και με ελληνικά, με ελληνικούς υπότιτλους. Έτσι. Και είναι σαν να παρακολουθείς έργο, γιατί αυτά είναι πιο πολύ το story τους μετράει. Αν εξαιρέσεις το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο, μετράει πολύ το story. Το ένα είναι το πιο αδύναμο για μένα από τα 3. Καταπληκτικά παιχνίδια βασικά, αλλά πολύ ευχάριστα, ρε παιδί μου. Εντάξει, για μένα, ας πούμε, δεν έχω αυτή την τρέλα που έχουν οι περισσότεροι που έχουν παίξει Uncharted, που λένε Uncharted και κόβονται η φλέβα. Εντάξει, μου αρέσουν, αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή, δεν έχω να σου πω κάτι παραπάνω, ρε παιδί μου, για τα παιχνίδια. Και προτίμησα λοιπόν να πάρω αυτή την έκδοση που τα έχει και τα 3 μέσα εδώ, νοικοκυριμένα. Αυτό. Το 2 μου είχε κάνει εμένα πολύ εντύπωση εδώ πέρα. Είχα τρελαθεί με το 2, ας πούμε. Λέω, η εισαγωγή του 2 δεν υπάρχει, φίλε. Ήταν το μοναδικό παιχνίδι που με εντυπωσίασε τόσο πολύ με την εισαγωγή του. Γιατί υπάρχουν και άλλα παιχνίδια που έχουν ωραίες εισαγωγές, αλλά το συγκεκριμένο
Ήταν σαν ταινία, σαν έργο. Πώς να σου το εξηγήσω δηλαδή. Πέναντι. Ναι, 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 καταπληκτικό. Resident Evil 2. Παιδιά, δεν μπορώ να ακούω αυτό το πράγμα που μου λέτε. Όχι άλλα remake, όχι άλλα. Εγώ θα προτιμήσω να λέτε όχι άλλα Definitive Edition, όχι άλλα Remastered. Αυτό εδώ πέρα, όχι όλα Remastered, τέλος πάντων, που είναι πιο σε HD Collection και τέτοια. Αυτό εδώ είναι ένα remake το οποίο ναι μεν σεναριακά μοιάζει με το original, αλλά σαν παιχνίδι είναι κάτι άλλο. Αν αλλάζαμε τα ονόματα στους πρωταγωνιστές και αλλάζαμε και τον τίτλο του παιχνιδιού και σας το δίνανε να το παίξετε, είμαι σίγουρος ότι θα νομίζατε ότι μοιάζει λίγο με το Resident Evil 2, αλλά δεν είναι, έτσι θα λέγατε. Έχει γίνει καταπληκτική δουλειά, καταρχήν το replayability value που είχε εδώ δεν υπάρχει ρε φίλε, το έχω παίξει 5-6 φορές. Κάτσε καλά. Μου άρεσε πάρα πολύ. Και για μένα, αν τέτοιες δουλειές, αν είναι να βγαίνουν remake δηλαδή, να βγαίνουν έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο, με τέτοιες δουλειές. Να είναι ναι μεν κάτι που θυμόμαστε από το παρελθόν, αλλά να είναι τελείως διαφορετικό ρε παιδί μου, τελείως άλλο πράγμα. Με άλλη σκηνοθεσία, με ωραίους διάλογους. Καταρχήν έχει σωστούς διαλόγους εδώ πέρα, έχουμε ωραίο script, έτσι. Όπου στο original το script ήταν για γέλια. Εντάξει, εκείνη την εποχή σίγουρα ήμασταν και μικρότεροι, ήμασταν και πιο άπειροι. Σίγουρα θα το βλέπαμε με πιο σοβαρό μάτι, αλλά κάναμε live τα δύο τα παλιά, το 2 και το 3 ας πούμε, και γελάγαμε από τους διαλόγους που είχαν μέσα, ρε φίλε. Ναι, γιατί είναι λίγο cringy που λέμε. Λίγο cringy. Ναι, ενώ αυτό εδώ πέρα είναι το απόλυτο πακέτο. Εγώ το γούσταρα πάρα πολύ, τα έδωσα day one να το πάρω, το καταευχαριστήθηκα. Και το 3 μου άρεσε. Ωραίο και το 3, ναι. Και το 3 μου άρεσε, ας ήταν μικρό, το καταχαριστήθηκα. Βέβαια το 3 δεν το έχω αγοράσει ακόμα. Το παλιό το 3 δεν σου άρεσε καθόλου. Μου το έχεις πει επαγγελμένα, δεν μου άρεσε. Ναι, το 3 δεν μου άρεσε γιατί δεν ήταν κλειστοφοβικό, ήταν εκτός πόλης. Εκτός πόλης λέω. Εκτός κάποιου μεγάλου κτηρίου όπως είχαμε συνηθίσει. Δηλαδή στο 1 είχαμε συνηθίσει στη βίλα. Στο 2 είχαμε συνηθίσει στο αστυνομικό τμήμα. Στο 3 όμως μας έβγαλε έξω στα σοκάκια της πόλης. Καταλαβες. Ναι. Και δεν, όσο και να το κάνει, ήταν και πιο δράσεις. Δηλαδή ξεκινάς με το μυδραλιοβόλιο εκεί πέρα και δίνεις πόνο. Άπειρες σφαίρες να φτιάχνεις. Ακόμα και στο normal που το έβαλα να το παίξω. Και στο live νομίζω στο normal το βάλαμε. Το λοιπόν δεν έχει την ίδια κλειστοφοβική έτσι, ατμόσφαιρα όπως έχουν τα δύο πρώτα ρε φίλε. Γι' αυτό δεν μου άρεσε. Και ήταν πολύ μικρό το 3. Δεν ξέρω αν εσύ το ένιωσες έτσι. Το original το 3. Ναι, ήταν μικρό. Ήταν πολύ μικρότερο σε σχέση με τα δύο πρώτα. Και τώρα και το 3 ήταν μικρό. Αυτό το καινούριο που βγάλανε, το remake. Είχαν αφαιρέσει περιοχές βέβαια. Λάθος. Αλλά να σου πω και κάτι, δεν με πείραξε. Εντάξει, πήρα άλλα πράγματα. Πήρα άλλα πράγματα. Τέλος πάντων. Εδώ μιλάμε για το 2 τώρα και δείχνουμε το 2. Προχωράμε με Resident Evil 7. Ωραίο, αυτό το έπαιξα και στο hard, μου φύγε ο κόλλος να το βγάλω, έπρεπε να... Εδώ ήθελε στρατηγική εδώ πέρα, είχε συγκεκριμένα σημεία για να σώσει το hard εντωμεταξύ, με κασέτες. Επανέφερε δηλαδή, ξέρεις, μετά το 5, μετά το 4, το 5 και το 6, είχαν εξαφανιστεί οι γραφομηχανές, στο 4 υπήρχαν οι γραφομηχανές, δεν μπορώ να θυμηθώ. Νομίζω είχε. Στο 5 και στο 6 δεν είχε γραφομηχανές, ήταν διαφορετικός ο τρόπος σωσήματος. Εδώ πέρα δεν έχει γραφομηχανές για να επαναφέρουν και να σου φέρουν ένα mood. Γιατί αυτό ήρθε πριν από το 2, εννοείται έτσι. Ναι. Για να σε βάλουν στο mood έτσι των παλιών και των παραδοσιακών, ας πούμε, Resident Evil, του 1, του 2 και του 3, ας το πούμε, και του Code Veronica. Είχαν βάλει ένα ραδιοφωνάκι στο οποίο ίσως με κασέτες υποτίθεται. Άντε. Καταλαβες. Ωραίο. Ωραίο, πρώτου προσώπου. Πολύ ξενέρωσαν με την προοπτική πρώτου προσώπου. Εγώ να σας πω ότι δεν ξενέρωσα. Φάνηκε βέβαια ότι ήταν πολύ επηρεασμένο το σαν παιχνίδι από το PT, το Silent Hill. Τότε αυτό που είχε κάνει αυτό το demo ο Kojima που έχει γίνει και τεράστιο ντόρο. Το οποίο PT να πω ότι επηρέασε και άλλο κόσμο. Και άλλους developers. Έχει την βόμβα και φύγε. Ναι. Ναι, ήταν κάτι. Είχε φτιάξει κάτι πολύ περίεργο όμως σε ό,τι έχει να κάνει με τον demo, ρε φίλε, γι' αυτό. Είχε κάνει κάτι πολύ περίεργο, πολύ τρομακτικό, πολύ ανατριχιαστικό. Και αυτό ήταν πολύ ανατριχιαστικό και πολύ περίεργο σαν παιχνίδι, σε πολλές φάσεις, ώσπου να φτάσει στη μέση. Όπου στη μέση άρχισαν και ξεδιάλυναν τα πράγματα τι συμβαίνει. Καταλαβες. Ναι. Αλλά γενικότερα, σαν παιχνίδι, έχει μέσα καταρχήν boss τα οποία μιλάμε για παράνοια.
Μιλάμε για ανατριχύλα, ιδιαίτερα η γριά που κυκλοφοράει σαν κατσαρίδα και νομίζω είναι κάτι, είναι ένα σαν άνθρωπος με σκαθάρι μαζί, με αράχνη, κάτι τέτοιο. Ρε φίλε, εντάξει, έχει κάποιες φάσεις μέσα τις οποίες με αφήσανε μαλάκα. Το ευχαριστήθηκα από την αρχή έως το τέλος. Μιλάμε για... Εγώ έλεγα ότι αυτό εδώ πέρα, αν του αλλάζανε την ονομασία και δεν το λέγανε Resident Evil και το λέγανε κάπως αλλιώς, θα είχαμε νέα σειρά από Capcom. Θα είχαμε δηλαδή καινούργια σειρά που θα ήταν εξίσου τρομακτική. Είναι αλλού εντελώς. Είναι αλλού εντελώς. Γι' αυτό έλεγα και εντωμεταξύ ορισμένοι μου είχαν παρεξηγήσει. Και μου λέγανε καλά, τι δεν είναι Resident Evil. Δεν γουστάρεις, μου λέει τα Resident, ας πούμε και έτσι και αλλιώς. Νομίζαν ότι σαν Resident δεν μου άρεσε εμένα και ότι δεν κολλάει. Αλλά εγώ το έλεγα από την προοπτική και από τη σκοπιά ότι αν το είχαν ονομάσει αλλιώς αυτό. Είναι γιατί κάτι διαφορετικό. Είναι δηλαδή κάτι διαφορετικό και θα είχαμε νέα σειρά τρόμου. Και αν δεις μέσα από την αρχή μέχρι τον τερματισμό, μέχρι 10 λεπτά πριν τον τερματισμό, δεν υπάρχει καμία, πώς να το πω, καμία ομοιότητα με τα παλιά παιχνίδια, ρε παιδί μου, αυτό. Δηλαδή, αν εγώ σου το έβαζα να το παίξεις και σου έλεγα δεν θα δεις πώς λέγεται το παιχνίδι, απλά παίχτω, δεν θα καταλάβαινες ότι είναι Resident Evil αυτό. Δεν θα το καταλάβαινες. Έως ότου φτάσει στο τέλος. Γιατί στο τέλος γίνεται κάτι σημαντικό, στο οποίο εκεί πλέον βλέπουμε κάποιες αναφορές ότι έχει να κάνει με ολόκληρη τη σειρά του Resident Evil. Έτσι. Ωραίο, καταπληκτικό παιχνίδι, το καταευχαριστήθηκα. Το έπαιξα δύο φορές, μία στο normal και μία στο hard. Όπου στο hard είναι βατό, ρε φίλε, στο hard. Γιατί εδώ δεν είναι πιο δυνατή απλά η εχθρή, αλλά πρέπει να κάνεις και συγκεκριμένες κινήσεις ώστε να μην είναι πυρομαχικά επάνω, να μην είναι health. Είναι ωραίο. Survivor horror. Είναι κανονικά survivor horror. Βέβαια μου φύγε η Ιούγια, έχασα. Α, και να πω ότι είναι ολόκληρο το παιχνίδι. Παίζεται σε VR, έτσι. Βάζεις το γράφει και εδώ. Ολόκληρο το παιχνίδι, μπορεί να το παίξει σε VR. Και εγώ δεν το παίξα να σας πω σε VR, γιατί το είχα παίξει ήδη δύο φορές. Το βάλα να το δω. Εμένα δεν με πειράζει καθόλου. Δεν με ενοχλεί καθόλου. Στην αρχή με πείραζε, αλλά τώρα δεν με ενοχλεί καθόλου. Δεν με ενοχλεί καθόλου. Λοιπόν, προχωράμε με Death Stranding. Τη πουτάνα έγινε με αυτό μέχρι να κυκλοφορήσει και με το που κυκλοφόρησε. Άλλοι του βάζουν 2, άλλοι του βάζουν 5, άλλοι του βάζουν 100, άλλοι του βάζουν ό,τι φανταστεί. Δηλαδή, απόψεις δίστανται για αυτό το παιχνίδι. Το αν είναι καλό, τι όχι. Εγώ δεν παρεξηγώ κανέναν, ναι. Δεν παρεξηγώ κανέναν να το πω αυτό το πράγμα. Για κάποιους πραγματικά είναι πολύ βαρετό, για κάποιους είναι κάτι το συγκλονιστικό, για κάποιους είναι ούτε κρύο ούτε ζέστη. Το παίξαμε, ήταν μια εμπειρία καλή μέχρι εκεί. Εγώ τα είπα όταν από ό,τι τα είπα στο review μου. Βρήκα κάποιες ομοιότητες και με Dark Souls στην προσέγγιση, ρε παιδί μου, του gameplay του και στις δυσκολίες τέλος πάντων που έχει έως ότου όλα αυτά γίνουν εύκολα κτλ. Τώρα για περισσότερες λεπτομέρειες καλύτερα να δείτε το review μου που έκανα. Νομίζω ότι είμαι πολύ δίκαιος. Και όπως είπα και πάλι, δεν παρεξηγώ κανέναν. Είναι μια εμπειρία πολύ μυστήρια, πολύ περίεργη. Θέλει να περάσει κάποια μηνύματα ο τύπος. Θα παραδεχτώ ότι τις 3, 4, 5 πρώτες ώρες το gameplay του είναι αργό και βασανιστικό. Εγώ ξενέρωσα δηλαδή στην αρχή. Αλλά στην πορεία γίνεται πιο γρήγορο. Υπάρχουν και περιοχές στις οποίες μπαίνεις μέσα και υπάρχει πολύ δράση, εν πάση περιπτώσει, να το πούμε και έτσι. Έχει και boss fight. Για μένα ήταν μια καλή εμπειρία. Και είναι κάτι το οποίο θα μου μείνει γιατί. Γιατί λόγω του ότι πέρα από όλο αυτό που έγινε βασικά, αλλά με τον τρόπο που σε διευκολύνει, δηλαδή, ρε φίλε, σε κάνει να βαρεθείς πάρα πολύ στην αρχή και στο τέλος σε κάνει να αδειμονείς για το τι θα συμβεί. Ναι, είναι ένα περίεργο πράγμα δηλαδή. Όποιος δηλαδή αυτό το παιχνίδι δεν το βαρεθεί στις πρώτες 6 ώρες, από εκεί και πέρα θα αδειμονεί για το τι θα συμβεί σε ό,τι έχει να κάνει με την υπόθεσή του. Είναι ωραίο δηλαδή να παρακολουθείς αυτή την υπόθεση. Είναι ωραίο και για να... τέλος πάντων, έχει πολλά πράγματα μέσα. Γιατί το online πώς λειτουργεί τώρα. Όταν εσύ παίζεις online, έτσι το έχεις συνδεδεμένο και φτιάξεις κάποια πράγματα στον κόσμο σου, αυτά μένουν, τα βλέπω κι εγώ. Βλέπω αμάξια που έχεις αφήσει, βλέπω... Και βλέπουμε τώρα έναν νέο κόσμο εφόσον έχει γίνει αυτή η καταστροφή. Και από όλους τους παίκτες βλέπουμε αμάξια, γέφυρες, μαλακίες και βλέπεις για πότε ξαναγεμίζει ένας νέος κόσμος από τη στιγμή που έχει κατευνάσει όλη αυτή η καταστροφή, έχει αρχίσει και πέφτει και μπορεί να βγουν σιγά σιγά, βγαίνουν έξω οι άνθρωποι, ας πούμε, και κάνουν πράγματα
Εντάξει, στην προηγούμενη περίπτωση βγαίνει μόνο οι μεταφορείς, έτσι. Αλλά βλέπεις όταν αρχίσει και πάει να ξαναξεκινήσει πάλι η ζωή των ανθρώπων, για πότε γεμίζουν το σκουπιδαριό όλο τον κόσμο πάλι. Ενώ έχουν εξαφανιστεί όλα. Το καταλαβαίνεις τώρα τι θέλει να κάνει. Γύφτη, παιδί μου. Όχι, απλά θέλω να σου εξηγήσω, ναι. Αν μπει στο τρυπάκι, το τι θέλει να κάνει. Δηλαδή σου λέει, ρε η γη, μπορεί να τα κάνει όλα ίσωμα. Όπως να γίνει πάλι καινούρια. Όπως έγινε τώρα. Ναι. Καθάρισε, τώρα σε λίγο καιρό πάλι. Ναι, πάλι το ίδιο. Ας πούμε, δεν υπάρχει διαφορά δηλαδή. Όσο ζει ο άνθρωπος, τόσο θα αντιμολύνει. Καταλαβες. Δηλαδή, είναι ένα ακόμα νόημα αυτό. Γιατί στην πορεία σου, δηλαδή, μόλις φτάσεις στη μέση του παιχνιδιού, φίλε, δεν μπορείς να καταλάβεις εκεί που τα βλέπεις όλα και έχεις φτιάξει σε ένα δρόμο, έχεις αφήσει δύο αμάξια καβάντζα. Ξαφνικά βλέπεις αμάξια μέσα στο ποτάμι, αμάξια από εδώ, αμάξια από εκεί, μηχανές πεταμένες, χσάπιες, χαλασμένες, πώς το λένε, κεραίες. Χαμός! Και λες, κοίτα να δεις για πότε έγινε μπουρδέλο πάλι εδώ πέρα, ας πούμε. Που εγώ ξεκίνησα με ένα δρομάκο, δεν ξεκίνησα με τίποτα. Έχει τέτοια πράγματα τα οποία για να τα πάρεις χαμπάρι. Δεν πρέπει να είσαι αρνητικός με αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, δεν εννοώ ότι ντε και καλά παίκτορε μαλάκα να πούμε και πήγαινε το μέχρι το τέλος, αλλά θέλει να παρατηρήσεις πραγματάκια. Θέλει να το νιώσεις αυτό που θέλει να σου πει, ρε παιδί μου. Να το νιώσεις όσο μπορείς να το νιώσεις, εν πάση περιπτώσει. Είναι για λίγους. Δεν είναι για όλους, γιατί δεν είναι, ρε παιδί μου, κάτι ξέφρενο. Κάτι το οποίο θα παίξεις και θα πεις πω τι γίνεται εδώ πέρα. Όχι. Είναι της ηρεμίας, έχει ωραία περιβάλλοντα, είναι διαφορετικής λογικής τελείως. Και σε αυτό το ότι υπάρχει πολλή αρνητικότητα για αυτό το παιχνίδι, φταίει ο Kojima. Που γαμήθηκε με όλο αυτό το πράγμα που έκανε, με το πώς το διαφήμισε δηλαδή και πώς το προμοτάρισε. Φταίει κι αυτός. Γιατί έλεγε είναι κάτι μεγάλο, έρχεται κάτι καταπληκτικό, έρχεται κάτι το οποίο θα σε ενθουσιάσει. Και ένας που παίζει ρε φίλε Call of Duty, πώς να τον ενθουσιάσει αυτό το παιχνίδι. Τι γίνεται. Έτσι. Λοιπόν, προχωράμε με το The Search. Άλλη μια προσπάθεια Souls Like, αξιόλογη. Αξιόλογη. Δύσκολο όμως του θανάτα, ιδιαίτερα. Το πρώτο. Το πρώτο είναι αυτό. Το πρώτο. Το άλλο και το άλλο. Το ίδιο λάθος, δηλαδή η ίδια λογική με του Νίο. Δηλαδή το Νίο. Η προσπάθεια αυτού νου και το πρώτο Νίο είναι καταπληκτικές. Τα δεύτερα τους είναι σαν να δεν τα δίνανε για DLC, αφού μοιάζουν. Ίδια είναι. Δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές και εδώ στο δεύτερο. Αλλά σαν πρώτη προσπάθεια, αν εξαιρέσεις ότι υπάρχουν αδικίες μέσα για κάποια σφάλματα, ας πούμε το ότι κλικάρεις τον μπροστινό και τελικά πάει στον πίσω χωρίς λόγο και σε χτυπάει ο μπροστινός γιατί εσύ δεν μπορείς να τον κλικάρεις για να τον πετύχεις, πέρα από αυτό είναι μια ωραία εμπειρία. Εντάξει, τα περιβάλλοντα, ναι, όντως είναι επαναλαμβανόμενα. Δεν θα δείτε πολύ τεράστια ποικιλία μέσα σε ό,τι έχει να κάνει με τα περιβάλλοντα. Έχει ένα ιδιότροπο και αυτό σύστημα για το πώς θα τον εξελίξεις και το σύστημα μάχης του είναι ιδιότροπο. Εδώ πέρα για να πάρεις πανοπλία κόβεις άκρα. Κλικάρεις, σου έχει αυτό το multi-click. Μπορεί να κλικάρεις χέρι, πόδι. Και ό,τι κόβεις παίρνεις και κομμάτι πανοπλίας. Ωραίο, μου άρεσε σαν εμπειρία και μικρό, σχετικά μικρό. Σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο Souls like, αυτό είναι μικρό, δηλαδή γύρω στις 40 ώρες βγαίνει. Νομίζω το ίδιο με τον Bloodborne, μια διάρκεια ίδια με τον Bloodborne. Αλλά αν το ξαναπαίξεις, ας πούμε, και ξέρεις πώς να στήσεις το χαρακτήρα και έχεις έτσι μια ιδιοσυγκρασία στο πώς γίνεται όλο αυτό. Τελείως. Ναι, τελείωσε. Νομίζω κάτω από 40 ώρες αν. Προχωράμε στο Crash Bandicoot, το Insane Trilogy. Ωραία δουλίτσα εδώ πέρα. Όλοι λέγανε ότι είναι πάρα πολύ. Είναι, έχει κάποιες ιδιοτροπίες. Αλλά έτσι ήταν και τα παλιά, ρε Μπάμπη. Όχι. Όχι. Αυτά είναι πιο δύσκολα. Δεν γλιστράει πιο πολύ. Από πλατφόρμα σε πλατφόρμα υπάρχει ένα προβληματάκι. Γίνεται, ναι, δεν ξέρω. Βέβαια. Είναι λάθος ή δεν είναι. Τα παλιά δεν είναι. Γλίστραγες και κύριε παιδί μου, αλλά το θυμάμαι. Σε ζορίζει λίγα. Κοίτα, εγώ το δεύτερο που έπαιξα, να σου πω ότι. Ναι, είχα πρόβλημα στην αρχή, αλλά προς τη μέση του παιχνιδιού μετά συνήθισα πού θα πηδήξω, ξέρεις. Τα βρίσκεις μετά αυτά, μωρέ. Ωραία δουλίτσα, δεν έχει αλλάξει τίποτα. 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 Δηλαδή και από τα τρία παιχνίδια δεν έχει αλλάξει τίποτα. Το μόνο που έχει αλλάξει είναι η προοπτική, το πώς φαίνονται, τα γραφικά του. Είναι πανέμορφα. Όχι, είναι ωραίο. Είναι πανέμορφο. Αλλά από εκεί και πέρα δεν έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικό. Δηλαδή, το gameplay του είναι ίδιο, οι περιοχές που περνάς είναι ίδιες. Δεν έχει αλλάξει τίποτα από τη ροή του παιχνιδιού. Και των τριών, δηλαδή από την αρχή έως το τέλος είναι τα ίδια, απλά είναι αναβαθμισμένα τα γραφικά τους. Ναι, πανέμορφο. Πού πάμε τώρα, Far Cry 4. Ίδιας λογικής με το 5 και αυτό μου άρεσε πιο πολύ να σας πω όμως από το 5 για κάποιο λόγο. Μου θυμίζει λίγο το 3. Βέβαια, όλα τα Far Cry, αυτό που είπα νωρίτερα, έχουν ένα κεντρικό κακό, τρελό, ψυχοπαθή, βλαμμένο. Και εσύ πρέπει να φας τους υπαρχηγούς του για να φτάσεις σε αυτόν. Και να φας και αυτόν.
και να φας και αυτόν ή να τον αφήσεις και αυτόν, γιατί κάθε Far Cry έχει διαφορετικό τέλος, ρε παιδί, έχει δύο διαφορετικά τέλη. Τρία, αν δεν... ναι, τρία είναι με αυτό το σύντομο, τέλος πάντων. Ωραίο και αυτό, το καταδιασκέδασα, αυτό ήταν πιο παραδοσιακό, ήταν στα πρότυπα του 3, τα outpost όπως τα ήξερα από το 3, όλα, όλα όπως τα ξέρετε από το 3, δηλαδή είτε παίξεις το 3 είτε παίξεις αυτό, ίδια εμπειρία είναι. Απλά μετά είναι θέμα το τι γουστάρεις στον κάθε χαρακτήρα, στον κάθε κακό, έτσι, εκεί είναι οι διαφορές. Εμένα μου άρεσε και αυτός, αλλά πιο πολύ μου άρεσε ο Βας. Από όποιον κακό έχω δει σε Far Cry, ο Βας είναι ο τουμπα, όχι ο Βας αυτός ο Παρασκευάς που τραγουδάει, έτσι, ο τύπος με τη Μοϊκάνα που είναι σε αυτό το νησί το περίεργο. Προχωράμε με ένα παιχνίδι, ναι, πάμε εδώ, στο The Evil Within 2 του Shinji Mikami, το οποίο δεν το έχω βάλει ακόμα να το παίξω, το πήρα με αυτό το σκοπό. Με έχετε ζουρλάνει όλοι στο φόρουμ ότι πρέπει να το δω, δεν έχει καμία σχέση με το πρώτο. Το πρώτο να σας πω ότι απογοητεύτηκα, θα τα πούμε και στην πορεία. Θα το βάλω να το δω, θα το βάλω να το δω. Θα σας πω ένα πράγμα που με απογοήτευσε στο πρώτο και δεν ξέρω αν συμβαίνει εδώ αυτό. Ήταν χωρισμένο σε chapters, σαν να βλέπεις επεισόδιο. Κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου. Δεν μου άρεσε αυτό εμένα, ρε φίλε. Εγώ θέλω να είναι μια ολοκληρωμένη ιστορία, ολόκληρη, προχώρα του. Καταλαβες. Δεν γουστάρω αυτά τα επεισόδια που κάνουν, ρε παιδάκι. Με εκνευρίζει πολύ το ότι είναι χωρισμένο έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο, δεν ξέρω. Δεν το κάνω κέφι. Τέλος πάντων. Πάμε στα Resident Evil Origins Collection, όπου τα είδαμε και στις εκδόσεις για Wii. Τα έχω και εδώ. Τι, το 0 και το 1. Το 0 και το 1, καθαρισμένα, έτσι. Πιο ζόρικα οπτικά, ρε παιδί μου. Δεν έχει αλλάξει κάτι βέβαια. Όπως τα ήξερε στο Wii που τα παίξαμε, ναι. Το ίδιο πράγμα είναι και εδώ. Απλά είναι HD. Που βγάζει 1080 ανάλυση. Έτσι. Να το ευχαριστηθείς καλύτερα. Παιχνιδάρες, τα έχουμε ξαναπεί. Και για το 0 και για το 1. Πάμε στο επόμενο, Nier Automata. Και άλλο ένα παιχνίδι που έχω πάρει για να παίξω, αλλά δεν το έχω βάλει ακόμα. Ο Μίτσος μου λέει ότι είναι αριστούργημα. Έχει και έχω παίξει τον demo, ότι αλλάζει συνέχεια αυτό. Ξεκινάει με αεροπλανάκι. Μετά γίνεται hack and slash, μετά γίνεται κάτι άλλο, μετά κάτι άλλο και ξανά μανά τα ίδια, ξέρω εγώ. Όλοι έχουν ενθουσιαστεί με αυτό το παιχνίδι. Εγώ να πω δεν το έχω βάλει ακόμα. Τώρα, εφόσον είναι ένα hack and slash παιχνίδι, γιατί μου λένε όλοι ότι θέλει υπομονή και να το δεις διαφορετικά και έχει μια άλλη προσέγγιση, δεν ξέρω. Με τρομάζουν αυτά τα πράγματα. Μόνο τον demo έχω παίξει να πω. Έτσι. Το demo που έπαιξα, ας πούμε, μου άρεσε. Αυτό που έπαιξα. Τώρα είναι διαφορετικό βέβαια να βλέπεις ένα κομμάτι στο demo και διαφορετικό να βλέπεις ολόκληρο το παιχνίδι για να ξεκινάς να το παίζεις. Δεν ξέρω γιατί με έχετε προδιαθέσει με αυτά που λέτε ότι δεν θα μου αρέσει το παιχνίδι και είμαι μυστήριος εγώ με κάτι τέτοια παιχνίδια. Δεν τα πάω καλά με όλα τα παιχνίδια. Λοιπόν, να τσα πάμε προς τα δω. Alien Isolation. Εντάξει, αυτό τώρα το έχω παίξει κανονικά το παιχνίδι, το έχω... το κάναμε και live, ταλαιπωρηθήκαμε, το παράτησα. Το βάλα και στο hard να το παίξω βέβαια, να σου πω την αλήθεια, γιατί δεν το θυμόμουν καθόλου. Το τελείωσες το live? Όχι, δεν το τελείωσα. Θα πάρω το αίμα μου πίσω όμως κάποια στιγμή. Απλά το πήρα και βασικά εγώ το πρώτη φορά το είχα παίξει, είχε γενέθλια ο Μίτσος, το είχα πάρει τότε για τα γενέθλιά του ρε παιδί μου. Και το είχα πάρει και την Nostromo Edition, η οποία έχει ένα extra chapter μέσα όπου παίζεις με το πλήρωμα του πρώτου έργου. Δεν ξέρω τι ακριβώς παίζεις, αλλά παίζεις μια ιστορία με το πλήρωμα του πρώτου έργου, έτσι. Mm-hmm. Γι' αυτό λέγεται και Nostromo Edition, είναι ένα DLC, ένα extra. Νομίζω δηλαδή. Και μου λέει ο Μίτσος, επειδή εγώ δεν θα το παίξω τώρα, άνοιξε το, μου λέει, και παίξε εσύ, μωρέ. Ναι. Και κάτσα και εγώ και το τερμάτισα τότε από εκεί και το πλατινάρισα κιόλας. Και μετά το έδωσα πίσω, αφού ήταν δικό του, το είχα πάρει δώρο, έτσι. Το λοιπόν, μετά από καιρό, επειδή αυτή τη βρήκα φθηνή, γύρω στα 20 ευρώ, το τσίμπησα και το έχεις. Να το έχω και εγώ και δεν το έχω ανοίξει λόγω του ότι το έχω λιώσει και το έχω και στο Xbox μέσω του Pastora που στο διάλογο το έχω βρει ή ο Μίτσος, γιατί μοιραζόμαστε εκεί τους λογαριασμούς και το έχω και εκεί πέρα, οπότε δεν χρειάζεται να το ανοίξω, το έχω ζελατινάτο, το έχω στην... είναι ένα παιχνίδι με το οποίο πέρασα πάρα πολύ καλά, γι' αυτό και υπάρχει και στη συλλογή μου. Προχωράμε με ποιο? Προχωράμε με το The Last Guardian, το οποίο είναι άλλο ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχω παίξει ακόμα. Το πήρα φυσικά με το σκεπτικό να το παίξω, δεν το έχω βάλει όμως ακόμα. Οι απόψεις διήστανται για αυτό το παιχνίδι. Άλλοι λένε ότι είναι καταπληκτικό, άλλοι λένε ότι είναι έτσι και έτσι, άλλοι έχουν θέμα με την κάμερα. Τι να σας πω, θα δείξει όταν το βάλω εγώ και το παίξω, θα σας εξηγήσω τι συμβαίνει. Θα δούμε. Βέβαια έχουν παράπονα και από το Sound of the Colossus με την κάμερα, που εγώ
επειδή το γουστάρω πάρα πολύ το Shadow of the Colossus, δεν έχω πει ποτέ τίποτα για την κάμερα. Δεν με ενοχλεί, δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει αυτό που έπαιξα τότε και το ξανά έπαιξα και στην HD Collection 3-4 φορές. Μπα και το κάνω πλατίνα που δεν τα κατάφερα γιατί θέλει τη σπανακιά στα μάτια. Εγώ δεν έχω πει ποτέ για την κάμερα του Shadow of the Colossus. Άρα νομίζω πως αν κινείται και αυτό στα ίδια πρότυπα, σε ό,τι έχει να κάνει με την κάμερα, πάλι δεν θα πω κουβέντα αν μου αρέσει το παιχνίδι. Δηλαδή, όταν μου αρέσει ένα παιχνίδι, δεν μπορώ να βρω ψεγάδι εύκολα και να. Γιατί είναι και το πώς το έχει σκεφτεί ο δημιουργός για να σου δώσει τη δυσκολία του, ρε παιδί μου. Ναι. Καταλαβες. Τουλάχιστον έτσι πιστεύω εγώ. Thief. Α, έχει την τιμή εδώ, 14 ευρουδάκια. Α, σου πω τι έγινε με αυτό και γιατί το πήρα και είναι κλειστό ακόμα κτλ. Καταρχήν το πήρα πρόσφατα να πω. Είχαμε βάλει το δωρεάν που είχε δώσει το PS Plus στο PlayStation 3. Το Thief, αυτό το ίδιο παιχνίδι. Και στραβωθήκαμε. Δεν μπορούσαμε να παίξουμε λόγω του frame rate, το πώς κινιόταν ο χαρακτήρας. Είχαμε στραβωθεί. Δεν φορτώναν τα πράγματα που έβλεπες μπροστά σου. Το frame rate κοβόταν. Θυμάσαι που κοβόταν η οθόνη στη μέση που είχαμε στραβωθεί. Και ο Σταμάτης σκέψου ότι το τερμάτισε στο PlayStation 3 κατά αυτόν τον τρόπο. Και λέω, μαλάκα, πώς το έπαιξες αυτό το παιχνίδι, έτσι, με αυτά τα χάλια. Δεν παίζονταν, παιδιά. Δηλαδή, εγώ προσωπικά μου έφυγε ο κόλλος. Κόντεψα να κάνω εμετό. Και μου είχε αφήσει πάρα πολύ αρνητική έτσι, εντύπωση σε πρώτη φάση που το κατέβασα δωρεάν να το παίξω το PS Plus. Ναι, ακριβώς. Οπότε σε μια δόση λέω, για να. Κάπως είχα μπει στο PS Plus το store, παιδί μου, ναι. Και λέω, για να δω. Γιατί μου πέταξε μπροστά το demo του Thief. Και λέω, για να το δω, ρε φίλε, εδώ τι διαφορές υπάρχει, ας πούμε, από το πρώτο, έχει τα ίδια χάλια. Και το βάζω, φίλε, και παίζω τον demo και τελειώνω τον demo, γιατί το demo είναι γύρω στα 20 λεπτά, 25 λεπτά πες. Και ξενερώνω και λέω, τώρα δεν μπορούμε να παίξουμε το υπόλοιπο, λέω. Και όπως έκανα μια βόλτα, το πέτυχα μπροστά μου, γιατί μου άρεσε, αυτό που είδα στο demo μου άρεσε τελικά. Δεν είχε καμία σχέση με αυτό που έπαιξε στο PlayStation 3. Δηλαδή το παιχνίδι εγώ το κατακεράβνωσα τότε και μου άφησε αρνητική εντύπωση λόγω του πώς έδειχνε. Όχι το αν ήταν καλή υπόθεση του ή το gameplay του. Στο 4 όμως ήταν πραγματικά τι παιχνίδι είναι σε ό,τι έχει να κάνει με το gameplay. Μου θύμισε πάρα πολύ τη Zonor, έτσι όπως κινιόταν ο χαρακτήρας. Και γι' αυτό και τα αγόρασα για να κάτσω να το ευχαριστηθώ, αλλά δεν το έχω βάλει ακόμα. Βέβαια να πω ότι πρόσφατα το πήρα. Πες κανένα δίμηνο, τρίμηνο, κάπου εκεί. Αν δεν κάνω λάθος. Όπως και τα υπόλοιπα που θα δούμε τώρα σε λίγο. Ας πάμε στο Dishonored το 2. Όπου αυτό είναι από τη συλλεκτική. Τη συλλεκτική λογικά βλέπετε και τη μάσκα πίσω. Level design για σεμινάριο. Αυτό σας λέω μόνο. Μόνο η From Software έχει τέτοιο level design και αυτή εδώ. Καμία άλλη εταιρεία δεν μου έχει δώσει level design τέτοιο ώστε να πω μαλάκα τι έχουν κάνει εδώ πέρα. Η From Software, ιδιαίτερα με τον Dark Souls 1 και η Arcane και με το πρώτο τους παιχνίδι, αλλά και στο δεύτερο έπαθα μπακακάο. Στο δεύτερο αυτά πρέπει να διδάσκονται αυτά. Όταν αν υπάρχει μια σχολή στις οποίες δουλεύουν προγραμματιστές, level designers, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, πρέπει να παίρνουν αυτό το παιχνίδι, να τους το βάζουν και να τους λένε κοιτάξτε εδώ να δείτε πώς γίνεται η δουλειά. Πρέπει να τους το διδάσκουν αυτό. Κατάλαβες, στις σχολές. Ναι. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε. Υπάρχουν συγκεκριμένα τρεις περιοχές οι οποίες με αφήσανε κάγκελο. Λέω δεν γίνεται, ρε φίλε. Τι έχουν κάνει. Δεν μπορούσα να καταλάβω πώς στο διάολο φτιάξανε αυτό το πράγμα. Δηλαδή. Είναι μερικά πράγματα που βλέπεις κάποιες δουλειές και λες μαλάκα πώς, τι υπομονή, τι σκέψη. Καταλαβες, ιδιαίτερα η Clockwork Mansion. Γι' αυτό το Clockwork είναι και καλά ρολόι ας το πούμε. Ναι. Έτσι. Παύλη, η οποία αλλάζει συνέχεια, πατάς ένα μοχλό και έρχονται τα πάνω κάτω. Και αλλάζει τελείως το σκηνικό. Και πατά σοκ μαλάκα. Είναι επιστήμονας αυτός. Λοιπόν, μέσα είναι έτσι. Και απ' έξω έχει κόρβο ατάνο νομίζω και την πρίγκιπισσα, έτσι. Το θέμα είναι ότι πολλοί δεν ήταν ικανοποιημένοι από το σενάριο, αλλά εγώ μια χαρά την καταβρήκα. Δεν μπορώ να πω, απλά το πρώτο σενάριο είχε λίγο πιο βαρύτητα λόγω του ότι έπαιρνε την εκδίκησή του ο κόρβο με όλα αυτά που του κάνανε. Εδώ είναι διαφορετική η κατάσταση, ωστόσο εγώ την καταβρήκα και σενάριακος, μου άρεσε. Πάμε και στο επόμενο που είναι το Dishonored Death of the Outsider, το οποίο είναι ένα expansion του παιχνιδιού, παίζεται ξεχωριστά, έτσι, γιατί πολλοί ρωτάγατε παίζεται ξεχωριστά, χρειάζεται να έχεις τη βασική έκδοση του παιχνιδιού, δηλαδή το Dishonored 2 για να παίξεις, όχι δεν χρειάζεται, μπορεί να το παίξεις ξεχωριστά, μπορεί να το κατεβάσεις και στο PlayStation,
στο Xbox ανάλογα τι μηχάνημα έχει ο καθένας και να το παίξεις χωριστά, χωρίς να έχεις παίξει τα δύο προηγούμενα. Υποθέτω όμως ότι θα πρέπει να έχεις παίξει τα δύο προηγούμενα για να καταλάβεις τι θα συμβεί και εδώ. Έτσι. Δεν το έχω παίξει, θα δείξει την πορεία. Και αυτό τώρα πρόσφατα, ό,τι βλέπετε με ζελατίνα, τώρα πρόσφατα έχει αγοραστεί. Και προφανώς θα ήθελα να κάνω και ένα επεισόδιο στο οποίο θα δείχνα νέες αγορές. Αλλά μιας και κάτσε όλο αυτό, ας τα δείξω τώρα εδώ. Death Gambit. Souls-like 2D παιχνίδι. Metroidvania, λίγο στυλ, τέτοια φάση. Πώς είναι το Silent Sanctuary? Α, τέτοιο. Ναι, ναι, τέτοιου, τέτοιας, αυτής της νομοταξίας. Δεν το έχω παίξει, μου άρεσε κάποιο, ένα τρέιλερ που είχα δει βασικά μου άρεσε, έτσι όπως έδειχνε το παιχνίδι, αυτό δείχνει 16-bit, ξέρεις, τέτοιας αισθητικής. Και με ιντριγκάρισε, ας πούμε, για να το δω. Blasphemous, πώς ήταν το Blasphemous, ναι. Οπτικός, πάνω κάτω εκεί έτσι κινείται και αυτό. Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια αν είναι καλό ή όχι, γιατί δεν το έχω παίξει ακόμα, κάποια στιγμή που θα το παίξω θα σας εξηγήσω και 2-3 πράγματα. Λοιπόν, Uncharted, The Thief's End, και αυτό δεν το έχω παίξει ακόμα. Το έχω πάρει κάμποσο καιρό αυτό, δεν το έχω βάλει. Ακόμα στη ζελατίνα το έχω. Λογικά καλοκαίρι θα το ρημάξω για αυτό, να δω τι παίζει. Ναι μωρέ, εντάξει. Πάντως, τα έχω συμπαθήσει αρκετά τα Uncharted. Δεν νομίζω να μην μ' αρέσει. Θα δείξει. Θα δείξει. Εντάξει, αφού δεν υπάρχει κάποιος που να λέει ότι είναι μάπα το παιχνίδι. Ο Μίτσος μόνο μου λέει ότι έχει πολύ σκαρφάλωμα, αυτό του τη βίδωσε λίγο. Γιατί ο ίδιος σκαρφάλωμα, το παιχνίδι σκαρφάλωμα. Κοίταξε να δεις όμως, όταν έχει δράση και μετά από ένα σημείο και μετά σε πάει και σκαρφάλωσε εδώ και ξανά σκαρφάλωσε από εδώ. Και πέφτουνε πλατφόρμες και δώσε το σκαρφάλωμα και ξανά πέφτουνε πλατφόρμες και ξανά δώσε. Κάπου αυτό όλο δεν σου κάνει εντύπωση πια, λες τα έχω δει όλα, πάλι τα ίδια μου κάνετε. Ίσως να επαναλαμβάνετε κάπου, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Αν δεν το παίξω κι εγώ, αλλά ξέρω ότι έχει τρομερά γραφικά, έχει ωραίο σενάριο. Το τέλος λένε όλοι σ' αφήνει κούτσουρο. Θα δείξει, θα δούμε. Λοιπόν, το Evil Within 1, τα είπαμε και γι' αυτό εδώ, σας το είπαμε μαζί με το Evil Within 2 που έβγαλα πριν, όπου έχω και αυτή την έκδοση εδώ πέρα, το παιχνίδι λείπει από μέσα γιατί το έχω δανείσει. Εν αρχή, αυτό το chapter που παίζεις αρχικά σε αυτό το παιχνίδι μου άρεσε, αλλά μετά που εμφανίστηκε αυτός ο κακός ο οποίος έκανε ένα και εξαφανιζόταν σαν τόσο κόκκου, δεν το γούσταρα αυτό το πράγμα ρε φίλε. Υπάρχει βέβαια μια εξήγηση για το λόγο που συμβαίνουν όλα αυτά στο τέλος του παιχνιδιού, αλλά όλα αυτά που βλέπεις μετά, δηλαδή σου χαλάει το. Μετά παίρνει όπλα, βγαίνουν άλλοι με μπαζούκες, στα ζόμπι που είναι αυτοί, αρχίζουν, ρίχνεις κι εσύ. Έχει κάποια stealth στοιχεία, έχει κάτι μαύρες μπάρες πάνω κάτω, οι οποίες εμπεδίζουν την οπτικότητα, ας πούμε, του χαρακτήρα. Δεν μπορείς να δεις καλά. Υπάρχουν προβλήματα. Μέχρι ένα ορισμένο σημείο μου άρεσε. Όπως είπα πριν ότι είναι χωρισμένο σε αποστολές και μετά πρέπει να γυρίσεις τη βασική σου ξέρεις, στο hub ρε παιδί μου, στο κεντρικό hub για να αναβαθμίσεις το χαρακτήρα, να ξεκλειδώσεις λουκέτα, κάτι τέτοια που έχει κάτι σαν χρηματοκιβώτιο για να πάρεις καινούργιες δυνάμεις, να, τα όπλα να παίρνουν παραπάνω σφαίρες, να έχεις καλύτερο στόχο και. Δεν ξέρω, όλα αυτά μου το διώξαν αυτό το survival horror που θα έπρεπε να έχει αυτό το παιχνίδι. Δεν ήταν και ενιαίο όπως είπα που θα γούσταρα να το δω ενιαίο. Ξέρεις, όπως έχουμε παίξει τα Resident, παιδί μου, και είναι αυτού που έφτιαξε τα Resident, του Shinji Mikami. Απορώ δηλαδή. Κοίτα, σε πολλούς άρεσε. Έχει μέσα κάποια boss όμως που παθαίνεις μπακακάο, έτσι. Αυτό είναι με το χρηματοκιβώτιο στο κεφάλι και την τύπισσα που είναι εκεί σε κάτι φούρνους εκεί που ανοίγουν και κλείνουν τέλος πάντων. Ωραία boss αυτά. Δηλαδή έχει κάτι μάχες μέσα με boss τα οποία είναι πολύ creative δηλαδή. Λες, ωραία τα έχουν σκεφτεί εδώ πέρα, ωραίες μάχες έγιναν. Και αυτή η έκδοση, αν εξαιρέσει το παιχνίδι το οποίο είναι κανονικό, μέσα με μπλε κουτάκι, δεν είχε κάποιο steelbook, το οποίο το έχω δανείσει και δεν μπορούμε να το δούμε αυτή τη στιγμή, έχει μέσα αυτήν εδώ την εικόνα την περίεργη, η οποία είναι έτσι τρισδιάστατη. Σαν εγκέφαλος. Εγκέφαλος είναι. Γιατί σε βάζουν σε ένα μηχάνημα, υποτίθεται, στο παιχνίδι, και λόγω αυτού του μηχανήματος σου δημιουργεί εφιάλτες και αυτά τα βλέπεις όλα αυτά. Σαν το Inception ένα πράγμα. Και έτσι για σημειώσεις να γουστάρεις. Αλλά δεν πρόκειται να γράψεις κάτι εδώ πέρα. Εγώ περίμενα να οι μαλάκες να έχουν να πούμε τίποτα. Έχει ρε παιδί μου κάποιες εικόνες κάτω. Αλλά στην ουσία είναι τετράδιο για να γράψεις. Και έχει ωραία υφή αυτό, αλλά χάρτινο είναι. Δεν είναι κάτι δερμάτινο δηλαδή. Ναι. Εντάξει. Δεν το πήρα και πολύ ακριβά, να σου πω την αλήθεια. Φθηνά το πήρα. Ωραία.
Μπήκε εύκολα αυτό, τουλάχιστον δεν έχουμε παιχνίδια βάλουμε. Θα αφήνουμε και αυτό εδώ. Πάμε στο Prey, το οποίο το έχω φτάσει μέχρι ένα ορισμένο σημείο, δεν το έχω προχωρήσει. Έμπλεξα με κάτι άλλα παιχνίδια, το έχω αφήσει και αυτό πίσω στο backlog που λέμε. Και αυτό ωραίο level design, θυμίζει λίγο Bioshock, έχει πολλές ομοιότητες. Βέβαια ξεκινάει με μια new retro μουσική. Πώς είναι αυτά τα new retro που βάζουμε καμιά φορά και ακούω? Ναι. Που βάζω έτσι και αράζουμε, ξέρω εγώ. Ξέρεις, τέτοια στυλ μουσική έχει στην αρχή. Καμία σχέση με αυτό που ενδεχομένως να έχετε παίξει κάποιοι, ας πούμε, στο Xbox 360 που είχα δείξει για τη συλλογή μου στο Xbox 360. Καμία σχέση με αυτό το Prey, τελείως διαφορετική λογική. Από την Arcane και αυτό, οπότε καταλαβαίνετε ότι το level design θα είναι του 10 εδώ πέρα πάλι. Και από ό,τι έχω ακούσει για πλατίνα, από παιδιά, ας πούμε, στην κοινότητα, θέλει δουλίτσα αρκετή. Και τέλος, για PlayStation 4, το τελευταίο παιχνίδι που έχω είναι το Vampire, το οποίο το πήρα, το βρήκα φθηνά σε πρώτη φάση. Και αυτό, πότε το πήρα τώρα, δεν θυμάμαι, τελευταία το είχα πάρει. Για να κάτσω να το παίξω, ο Μίτσος μου λέει, Μάκη, λυπάμαι που στο λέω, αλλά το παιχνίδι έχει μία δομή και μία εξέλιξη, την οποία αδυνατό να πιστέψω ότι θα κάτσεις να ακολουθήσεις. Με φόβησε και δεν το έχω, δεν το έχω βάλει ακόμα, όχι. Βέβαια θα το βάλω να το δω, από την Dotnot είναι το παιχνίδι, αυτή που έφτιαξε το Life is Strange. Το Life is Strange, να σας πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτοί έχουν ωραία γραφή στα σενάρια τους, δηλαδή μου αρέσει έτσι όπως τα γράφουν. Καταλαβαίνεις, δηλαδή το, μπορούν να σε βάλουν να παρακολουθείς ένα παιχνίδι έστω και να μην είναι τόσο καλό το gameplay cost, ρε παιδί μου που λέμε. Αλλά σε ό,τι έχει να... Ναι, θέλεις να δεις όμως τι θα γίνει στην πορεία. Βέβαια, αν δεν το δει, αν δεν το δει και μόνος μου, τώρα ό,τι και να μου λέει ο Μίτσος, πρέπει να το δω, πρέπει να το δω. Μπορεί να έχει δίκιο ο Μίτσος, αλλά από την άλλη μπορεί να έχει και άδικο. Ναι ρε φίλε, αυτό είναι, τα πετυχαίνει, το έχει πετύχει πολλές φορές όμως. Μου είχε πει αυτό, δεν πρόκειται κάτι να το παίξεις. Το έχω βάλει και καλά με φάση, ναι άσερμα, αλλά κάτω εδώ εγώ. Και δεν έχω κάτσει όντως. Δεν έχω κάτσει όντως. Δηλαδή μετά το μισάωρο, μετά τη μία ώρα, πω πω, του λέω αυτό δεν παίζεται. Στάπα, δεν στάπα. Πήγαινε το πίσω τώρα και πάρε κανένα άλλο. Δηλαδή ναι, σε τέτοια φάση. Ναι, το καταλαβαίνει, νιώθει. Λοιπόν, και αφού τελειώσαμε με το PS4, πάμε και στο τελευταίο μηχάνημα, στο PSP. Να δούμε τι έχω εκεί πέρα. Και ξεκινάμε με τον God of War Ghost of Sparta. Αυτό είναι το πρώτο νομίζω, έτσι. Όχι. Ή το... Και το άλλο για να δούμε. Ποιο είναι το πρώτο τώρα, το Chains of Olympus είναι πρώτο ή το Ghost of Sparta, αυτό δεν μπορώ να θυμηθώ. Αυτά είναι ενδιάμεσα, αυτό είναι ενδιάμεσα. Από εκεί, το πρώτο, ε. Κάποιο είναι ενδιάμεσα από το 1 και το 2 και κάποιο είναι ενδιάμεσα του 2 και του 3, αν δεν κάνω λάθος. Σε πρώτη φάση, πριν παίξω κάποιο, είχαμε το PSP. Και έλεγα, έλα μωρέ, σιγά τι δουλειά να έχουν κάνει τώρα, ας πούμε, στα 3D τους και αυτά. Και το παίζω και μένω χαζός, λέω, μαλάκα, τι έχουν κάνει. Και μη σου πω ότι τα γραφικά σε αυτό το παιχνίδι είναι ιδιαίτερα στο δεύτερο. Δεν θυμάμαι ποιο είναι πρώτο και ποιο είναι δεύτερο, εν πάση περιπτώσει. Νομίζω αυτό είναι το δεύτερο. Νομίζω. Όχι, είναι πολύ καλά τα γραφικά τους. Είναι πολύ καλά και είναι καλύτερα από το PlayStation 2. Ναι, είναι άψογα. Έτσι, δηλαδή. Ναι. Και λέω, τι έχουν κάνει ρε φίλε, χάζεψα ας πούμε. Που ήμουν αδύσπιστος, λέω σιγά μωρέ τώρα τι να έχουν κάνει μωρέ. Και μαλάκα τα παίζω και ήμουν στο στρατό τότε και λέω του Μίτσου, μαλάκα δες τι έχουν κάνει. Ρε τα έχω δει μου λέει, εντάξει το έχω παίξει. Όχι δες του λέω τι έχουν κάνει, αυτό δεν το περίμενα το πράγμα. Και να φαίνονται οι γίγαντες αυτά, ξέρω εγώ, γιατί σε κάποια φάση ξέρεις μπαίνεις και υπάρχει ο γίγαντας που κρατάει τη... Πώς, ο Άτλαντας ήταν νομίζω. Και πάθα πλάκα φίλε, λέω τι έχουν κάνει εδώ πέρα ρε φίλε. Δηλαδή βγάλανε που βγάλανε παιχνιδάρες ας πούμε για PlayStation 2 και ό,τι είχε βγει για το PlayStation 3 και βγάζουνε και αυτά παιχνιδάρες πάλι και τα δύο. Όπως λέω τι γίνεται με αυτούς. Δηλαδή όποιο μηχάνημα και να τους δώσεις θα σου φτιάξουν παιχνιδάρα. Έτσι. Τα είδαμε και αυτά τα δύο μαζί, καταπληκτικά παιχνίδια, τι να σας λέμε τώρα, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω νομίζω. Είναι όντως παιχνιδάρες, δηλαδή δεν είναι ότι... Και όποιος έχει PlayStation 3 νομίζω, αν μπορεί να τα βρει σε μια HD collection γιατί υπάρχουν, να τα τσιμπήσει να τα πάρει. Θα τα ευχαριστηθεί. Πάμε στο Metal Gear Solid Portable Ops, όπου το πήρα για να το παίξω, δεν είναι λίγο... Εδώ έχεις τον Gamble. Το εκεί μας δεν είναι καλά. Ούτε και εγώ έβγαλα άκρη, αλλά δεν μου άρεσε πάρα πολύ. Εδώ έχεις τον Gamble ρε φίλε. Αυτόν που σου μιλάει στο 1. Αυτόν έχεις, αυτόν είναι και τη γνωριμία με τον Big Boss. Πώς έγινε η γνωριμία με τον Big Boss. Αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα δεν έχω να σου πω κάτι άλλο. Το πήρα με σκόπο να το παίξω, το έβαλα. Δεν μου άρεσε αυτό που είδα σε πρώτη φάση. Και το παράτησα. Και μέσα είναι και έτσι. Έχουν και διαφορετικά εξώφυλλα μέσα ορισμένα. Βλέπεις πως είναι μέσα. Ναι. Για να δω.
Να βάλουμε και το δισκετάκι. Και το σήμα του Big Boss. Φαίνεται. Πρέπει να φαίνεται. Ναι, φαίνεται. Ωραία αυτά τα δισκάκια τα MD. Είχα πάθει πλάκα τελικά. Ναι, και εμένα. Με ενθουσίασαν. Λέω τι ωραίο που είναι αυτό το πράγμα τώρα εδώ, ας πούμε, να τα έχεις. Και ωραίο το κουτάκι τους, λέω, ξέρεις. Είχα ενθουσιαστεί τότε που είχε πρωτοβγεί. Ωραίο. Για να δω τα God of War, έχουν άλλο εικαστικό μέσα να τα δούμε. Έχουν. Έχουν παραστάσεις. Να μία. Ε. Ναι. Ωραία παράσταση αυτή. Φαίνεται καθαρά ότι είναι ο Κράτος. Έλα, προστολή. Μην νομιλείς, είναι το πόσο πέφτει πάνω γιατί είναι... Έτσι, άμα το βάλω. Ναι, εντάξει. Είναι ο Κράτος και σφάζει αβέρτα και τους λακεδαιμόνιους. Τι είναι αυτή. Τι και λακεδαιμονίες. Και το άλλο έχει. Έχει και το άλλο. Το άλλο έχει πιο έντονη, πιο... Πιο μαγκιόρικη. Ναι. Πιο έντονη. Ε. Ναι, ναι. Δεν βγάζω τώρα από μέσα γιατί κάνεις 10 χρόνια να τα ξαναβάλεις. Όχι, άστα, δεν. Ωραία. Προχωράμε με το The Third Birthday. Δεν μπορώ να το πω, τέλος πάντων δεν πάει γλώσσα μου, εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι το τρίτο Parasite Eve εν ολίγης. Καμία σχέση με τα Parasite Eve που έχετε παίξει ορισμένοι τέλος πάντων στο PSX. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Είναι τρίτου προσώπου, δίνει συμπιστολή διαβέρτα. Δεν έχει αυτή τη στρατηγική που είχε ιδιαίτερα το πρώτο, που ήταν έτσι, τύπου Final Fantasy, RPG, JRPG ας πούμε κατάσταση. Καμία σχέση, καμία σχέση. Είναι βούρστο ψαχνό. Έχει κάποιους διαφορετικούς μηχανισμούς μέσα, αλλά όχι τίποτα το ιδιαίτερο. Εγώ να σας πω την αλήθεια, το βαρέθηκα και το παράτησα. Ένα βιβλιαράκι παχύλο εδώ, δεν νομίζω ότι θα, ήταν κανένα, θα έχει κανένα artwork μέσα, αλλά δεν έχει τίποτα. Μόνο εδώ το πατούρι της με τον τζιν. Έτσι, άμα τα ανοίξεις κιόλας γίνεται όλο το εξώφυλλο. Είναι όλο μαζί. Τέλος πάντων, τίποτα το ιδιαίτερο, δεν ξέρω, δεν με ενθουσίασε καθόλου. Το έβαλα να το παίξω, έχει πιστολή, δι' αλήθεια είναι, αλλά όλο τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Μέχρι δηλαδή που έπαιξα καμιά ώρα που έπαιξα, όλο τα ίδια έκανα. Δεν έκανα κάτι διαφορετικό. Ένα Final Fantasy, το οποίο. Γιατί βρίσκεται εδώ τώρα αυτό, αφού δεν παίζω Final Fantasy 1.99. Νομίζω είναι μια καλή δικαιολογία για να βρίσκεται εδώ. Το πήρα μπάσκετ και ασχοληθώ κάποια στιγμή. Τώρα δεν ξέρω και ποιο αριθμό είναι αυτό. Γιώτα Β, εντάξει. Εντάξει, Γιώτα Β, ναι. The Complete Collection λέει. Final Fantasy Γιώτα Β in the After Years. Δεν ξέρω, εγώ το βρήκα έτσι 2 ευρώ και λέω κάτσε να το πάρω. Μπας και το βάλω να δω τι παίζει, αλλά δεν το έχω βάλει ποτέ. Τι και εγώ το ψάξει. Δεν το έχεις βάλει και εσύ να το δεις ποτέ. Μόνο το άλλο, το κομμάτι για να μάθει και το βέβαια. Ναι, όλα τα ίδια και τα ίδια δεν έκανες. Το Third Birthday. Με Devil Resurrection. Ωραίο αυτό. Ωραίο. Ωραίο ήταν αυτό, λίγο αργό βέβαια σε σχέση με τα... Όχι εντάξει καλό ήταν, γιατί να πούμε αργό. Το διασκέδασα. Και εγώ το διασκέδασα, είναι... αυτό είναι remake. Αυτό είναι άλλη σκηνοθεσία, άλλα μέρη, αλλά είναι το ένα στην ουσία. Έχει να κάνεις και πραγματάκια να μαζέψεις, ναι. Ένα σαν φάρμα είναι εκεί πέρα. Ναι. Κάνεις διάφορα. Ναι, ναι, ναι. Ωραίο. Ωραίο ήταν, έχει και κάποια εξτρά μέρη. Είναι σαν να έχουν παντρέψει το ένα και το δύο μαζί. Κάτι τέτοιο. Νομίζω ναι. Γιατί είχε και κάποια πράγματα ρε φίλε που δεν τα είχαμε δει στο original το πρώτο ας πούμε. Να, μπορεί να είναι. Καταλαβαίνεις, γι' αυτό το λέω εγώ. Αλλά τέλος πάντων, αυτό. Αλλά μοιάζει πιο πολύ στο ένα. Ναι, μοιάζει πολύ στο ένα αφού περνάς σχεδόν τα ίδια boss ρε. Όλη την ώρα τα ίδια boss περνάς. Αλλά πέρα από αυτό έχει... είναι διαφορετικό το πως φαίνεται. Ναι μεν καταλαβαίνεις ότι είναι ένα remake του ένα. Αλλά το βλέπεις ότι είναι διαφορετικό, ότι κάνεις άλλα πράγματα. Δεν είναι το ίδιο ας πούμε, σαν παιχνίδι. Metal Gear Solid Peace Walker. Το γονάτισα. Καλό, ε. Ωραίο. Αυτό είναι της ίδιας λογικής με το 5. Ναι. Της ίδιας λογικής. Δηλαδή, ό,τι έκανα εγώ στο 5, έκανες και εσύ στο Peace Walker. Δηλαδή, είναι τα ίδια πράγματα. Αν παίξεις οπότε το 5, θα σ' αρέσει και αυτό. Αποστολές. Ναι, όχι, ναι, είναι ωραίος. Ναι. Μαζεύεις στρατιώτες, φτιάχνεις κρου. Εξελίσσεις τα όπλα, ξεκλειδώνεις όπλα. Παίρνεις. Μέχρι το τέλος, δηλαδή, γίνεις παντοδύναμος. Πιάνεις τη βάση σου και εδώ τα ίδια νομίζω είναι. Αγοράζεις όπλα νομίζω, τα αναβαθμίζεις. Ναι. Και κάθε... παίρνεις ελικόπτερα, παίρνεις τάγκ. Ναι, μπράβο, μπράβο. Συνέχεια και τα φέρνεις κάτω και σε βοηθάνε. Ναι. Ωραίο. Τις ίδιες λογικές με το 5 ακριβώς ρε. Εγώ δεν το έχω παίξει αυτό γιατί επειδή έπαιξα όλο αυτό το πράγμα ας πούμε στο 5, λέω δεν το βάζω να το παίξω αυτό γιατί ξέρω ότι διαρκεί ώρες και αυτό. Σε έβλεπα που παίζεις αγατάπαυστα κανένα μήνα το παίζεις μου φαίνεται. Ναι, ήθελα να το καθυσταρίσω.
Δεν έχει τρόφι εδώ. Εφού έχει πράγματα, σου κατάλαβα να τα κάνει. Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Έχει πραγματάκια. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Όχι, όχι, όχι. Ναι, έχει πραγματάκια να το κάνει 100% και εδώ πέρα. Δεν έχει σημασία. Θα σε κρατήσει, θα το κάνει. Πάμε στο Assassin's Creed Bloodlines. Όπου αυτό δεν ξέρω τώρα που διάολο κινείται. Αυτό είναι με τον Αλταΐρ. Αλλά δεν ξέρω τώρα πού ακριβώς κινείται η υπόθεσή του. Είναι πριν, είναι μετά. Το βάλα, αλλά δεν με κράτησε. Εντάξει, είναι και να είσαι φαν. Εν τω μεταξύ το έχεις πάρει, το έχεις βάλει ακόμα στο PSP, το έχεις, ε. Ναι, κοίτα εδώ όμως, αυτό που έλεγα πριν, αυτό δεν το είπα πριν, κοίτα. Κοίτα μια σάπια... Εξώφυλλο που έχουν βάλει αυτό το Πορτογάλι. Είναι τα Essentials, είναι αυτά που έχουν πουλήσει πάρα πολύ και τα ρίχνουν την τιμή του για να τα πάρει έτσι σε αυτό το καραγκιόζιλε χρώμα που έχουν εδώ πέρα. Λες και έχει βάλει και ψέλι από μέλισσε. Ναι, αυτό το πράγμα. Ναι, και εν τω μεταξύ είχα βρει κάμποσα με αυτή τη μαλακία εδώ και προσπαθούσα να τα δώσω πίσω για να ξαναπάρω τα ίδια με κανονικό εξώφυλλο, αλλά τέλος πάντων. Καλό τσικό είναι, εντάξει, δεν το παίξα ολόκληρο αυτό. Ό,τι είχα αρχίσει τώρα και πολυόμουν για το στρατό, οπότε. Το έβαλα σε μια δόση, κάπου βαρέθηκα και εγώ και το παράτησα. Πάντως Assassin's Creed ιδέες και στο PSP. Δεν λείπουνε. Μας που το έλεγες. Little Big Planet. Αυτό το έχω ακουμπήσει καθόλου. Το έπαιξα εγώ λίγο, είχα ακούσει πολύ καλά λόγια και γι' αυτό το αγόρασα για να το παίξω. Βέβαια το βρήκα και εγώ ψωχρονιά, πάρα πολύ φθηνά. Δεν μου άρεσε, δεν είναι για μένα μάλλον. Δεν τη βρήκα σαν παιχνίδι. Ας πούμε, αυτό που λέγανε, αυτό το hype που είχε αυτό το παιχνίδι. Δεν ξέρω βέβαια, λένε ότι όλα τα Little Big Planet είναι ωραία. Αλλά μήπως το hype το πολύ έπεσε για το PlayStation 3. Αλλά επειδή έχω παίξει και για το PlayStation 3, δεν είδα τρομερές διαφορές και με αυτό εδώ. Εντάξει, portable, νομίζω ότι θα ήταν πιο βολικό να το παίξω ας πούμε, στο PSP. Αλλά δεν είναι. Το κράτησα έτσι απλά για το γίγνεσθε, ξέρεις. Να ξέρουμε τι παίζει κυκλοπαιδικά κτλ. Κτλ. Δεν νομίζω να κάτσω να το συνεχίσω ποτέ για να το τελειώσω. Monster Hunter Portable 2. Αυτό δεν είναι δικό μου, είναι όλα στα κινέζικα και να θέλω να το παίξω δεν μπορώ. Μου το είχε στείλει ο φίλος ο Διονύσης από την Ιαπωνία, ο Ιαπωνέζος συνδρομητής τότε που είχαμε κάνει ένα επεισόδιο. Εντάξει, αυτά τώρα τα Monster Hunter, εντάξει, ξέρω εγώ. Ατελείωτα, τον ατελείωτο έχουν, κυνηγάς τέρατα προφανώς, τέτοια φάση. Ναι, αλλά δεν ξέρουμε οι Ιαπωνέζοι. Είναι και αυτό. Mortal Kombat Unchained είναι της ίδιας λογικής με τα Mortal Kombat που δείξαμε τις προάλλες για το Xbox το Original, έτσι. Ναι. Κάποιο port είναι από αυτά τώρα, αλλά δεν θυμάμαι ποιο. Και αυτό, σκάκι, Tetris, ναι, τα έχει και πίσω, τα έχει και πίσω. Το έχω παίξει αυτό. Κρύπτες, μάχες, ιστορίες, έχει τέτοια πράγματα. Αλλά δεν θυμάμαι... Γιατί βγήκανε 4 στην PlayStation 2, Xbox Original, εν πάση περιπτώσει γενιά. Δεν θυμάμαι ποιο από τα 4 είναι που έχουν κάνει port και το έχουν δώσει στο PSP. Αυτό δεν θυμάμαι. Αλλά η λογική του είναι η ίδια, δε. Conquest και. Resistance Retribution, ωραίο ήταν αυτό. Αυτό δεν ξέρω αν το παίξες. Τρίτου προσώπου μπορεί αυτό όμως. Να το πεις στη μέση αυτό. Αυτό δεν είναι πρώτου προσώπου, είναι τρίτου προσώπου. Ναι, όχι, βλέπεις το... Μεγάλο. Κάπου το έχω αφήσει στη μέση, νομίζω. Μεγάλο, πολύ μεγάλο στο παιχνίδι, ρε. Δεν τελείωνε ποτέ. Λέω τι στο διάλειο, τόσο μεγάλο το κάνανε. Απίστευτο δηλαδή. Και ωραία δουλίτσα, φίλε, για PSP. Ναι. Και δεν έχει ακουστεί πάρα πολύ, ας πούμε, όπως ας πούμε ακούστηκαν, ας πούμε, τα God of War. Δεν έχει ακουστεί τόσο πολύ αυτό. Και αυτό, αυτή τη σκατέ εκδόση εδώ πέρα, την περίεργη. Ναι, όπα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στο Silent Hill Shattered Memories. Αυτό είναι το Silent Hill το 1, αλλά με διαφορετική προοπτική. Αυτό που κάναμε live δηλαδή, του PSX, με διαφορετική εντελώς προοπτική. Και... τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ, το έχω παίξει. Αυτό ρε παιδί μου να σου το... δεν ξέρω αν το έχω τελειώσει, δεν μπορώ να θυμηθώ. Ναι. Δεν έχει καμία σχέση βέβαια με αυτά που κάνεις το 1 ή με αυτό εδώ. Δηλαδή είναι ένα reimagine του 1. Έτσι. Αυτό δεν έχει όπλα και παιδί. Τρέχεις να γλιτώσεις, ναι. Δεν έχει τίποτα. Αυτό είναι όλο στο τρέξιμο είσαι. Ωραίο είναι, τρομακτικό, ατμοσφαιρικό. Και εντωμεταξύ, αυτό πώς ξεκινάει τώρα. Ξεκινάς σε ένα γραφείο, το πάει πιο πολύ στη λογική. Ότι εγώ πέφτω και κοιμάμαι και βλέπω εφιάλτες. Ναι. Και σου λέει ο δόκτωρας εκεί πέρα, αυτός που εξετάζει τους τρελούς, πώς τους λένε, ψυχολόγους, ψυχίατρος, τι είναι. Ψυχίατρος. Σου δίνει ένα χαρτί συνήθως και σου λέει τι φοβάσαι. Φοβάσαι αυτό, φοβάσαι εκείνο, φοβάσαι τάλλο. Και ό,τι κλικάρεις εσύ, στα βάζει μέσα εδώ, στο gameplay σου μετά, καταλαβες. Ναι. Από τις επιλογές που έχεις ρε παιδί μου. Σου λέει φοβάσαι τα φαντάσματα.
Φοβάσαι τους νεκρούς, φοβάσαι τα ζόμπι, λέμε τώρα, δεν θυμάμαι και εγώ τι ερωτήματα έχει. Και ό,τι πατήσεις τικ, στο βάζει. Αν πατήσεις κάποιο άλλο τικ, μετά θα δεις είναι λίγο διαφορετικό το πέρασμά σου από εκεί. Mm-hmm. Έτσι. Καλό ήτανε. Καλό ήτανε, πολύ σύντομο. Πάρα πολύ σύντομο. Μικρό, πάρα πολύ μικρό, πάρα πολύ μικρό. Το έχω βάλει μέσα στη μέση και αυτό. Εγώ ρε φίλε θυμάμαι, το πήρα να το παίξω. Πήγα και το νίκιασα τότε, στο PlayStation 2 το είχα παίξει εγώ πρώτη φορά. Και το έβαλα να το παίξω ρε παιδί μου. Το απόγευμα κάτι, 7 η ώρα που το νίκιασα. Και μέχρι τις 12 η ώρα το είχα τελειώσει. Γιατί δεν έχει, δεν έχει γρίφους, είναι διαφορετική η λογική του. Ναι. Και δεν έχει και τέτοιο ρε φίλε, πώς το λένε. Δεν έχει να σκοτώσεις mob, όλο πρέπει να τρέξεις να τα αποφύγεις. Ναι. Castlevania, The Dracula X Chronicles. Ωραίο. Ωραίο ήταν αυτό. Αυτό τώρα εντωμεταξύ εγώ δεν το πήρα να σας πω την αλήθεια. Όταν στο πήρα, δεν στο πήρα για να παίξω το... αυτό το remaster ας πούμε που έχουν κάνει στο Dracula X Chronicles. Που είναι το original είναι του, του 16 yeah, αυτό. Το βγάλεις άλλα που θες να παίξεις πρέπει να το τερματίσεις. Όχι, όχι. Νομίζω. Χρειαζόταν να βγάλεις κανένα δυο boss και ξεκλειδώνανε. Για παράδειγμα, εγώ όταν έβαλα αυτό να το παίξω, κάπου στη μέση ξεκλείδωσα το Symphony of the Night, ξεκλείδωσα το Dracula X το original, αυτό που είχαμε δει ας πούμε το 16άμπιτο, και ξεκλείδωσα και ένα σάπιο, ένα τι ήταν αυτό, δεν ξέρω. Σαν δοκιμαστικό. Ναι, σαν δοκιμαστικό. Τα οποία μετά παράτησα το βασικό παιχνίδι, το οποίο είναι αυτό εδώ που βλέπετε μπροστά, και συνέχισα με Symphony of the Night. Στο στρατό την έβγαλα ζάχαρη δηλαδή με αυτό, αυτό το παιχνιδάκι. Στην ουσία, ρε φίλε, γρήγορα στα δίνει όμως. Εγώ στο λέω δεν χρειάζεται το τερματίσει, τα δίνει γρήγορα. Όχι, μόνο το τερμάτισε και μετά τα έπαιρνε. Κάποια κρυφά είναι εκεί πέρα, αλλά πολύ εύκολα στο μάτι να τα δει. Και σου δίνει και τα υπόλοιπα. Εύκολα. Αφού το έχει και εδώ στο εξώφυλλο, ρε φίλε. Δεν γίνεται να στα διαφημίζει αυτά χωρίς να στα δίνει εύκολα. Απλά πρέπει να παίξει λίγο από το καινούριο παιχνίδι. Γιατί υποθέσανε προφανώς ότι όλοι θα το πάρουν για να παίξουν Symphony of the Night. Άμα τα αφήσουμε ξεκλείδωτα. Να δούνε λίγο και αυτή τη δουλειά που έχουμε κάνει εδώ. Καλούτσικο ήταν πάντως και αυτή η δουλειά. Εγώ να πω ότι δεν το έβγαλα μέχρι τώρα. Το έβγαλε. Το έβγαλε. 95% το πήρε. Ναι. Έβγαλε και τα υπόλοιπα εσύ που είχε κάθε. Γιατί μπορούσε να ξαναγυρίσει πίσω και να ξαναβγάλει ό,τι είχε χάσει. Και τελευταίο το Prince of Persia Revelations, όπου είναι port του Warrior Within, ρε παιδί μου, του δεύτερου Prince of Persia. Ναι. Το κάνανε port εδώ και το ονομάσανε Revelations. Αυτό. Έχει κάποια έξτρα μέσα εδώ πέρα. Όχι σημαντικά πράγματα όμως. Εδώ μεταξύ αυτό το είχα πάρει γιατί νόμιζα ότι ήταν ένα διαφορετικό Prince of Persia. Και λέω: μα λέγα, αυτό έχω παίξει όλα αυτά. Τι στο διάλογο γίνεται, λέω. Έβλεπα μετά και κάτι άλλο. Το μόνο που μου κούρασε εμένα ήταν το Olympo. Ναι, δεν βολεύει. Δεν βολεύει καθόλου. Δεν βολεύει εύκολα η αλήθεια είναι αυτή. Καλό τσικό ήταν. Καλή προοπτική. Καλή προοπτική. Απλά έλεγα: ρε φίλε, αφού το έχω ξαναπέξει αυτά τώρα. Μήπως. Γιατί δεν το λέγανε. Αν το λέγανε Warrior Within, θα καταλάβαινα ότι είναι το Port. Αλλά το έχουν ονομάσει Revelation. Έχουν βάλει και κάποια έξτρα γύρω-γύρω. Και ας πούμε ότι διαφοροποιείται το παιχνίδι. Αλλά κατά τα άλλα είναι το ίδιο παιχνίδι ας πούμε. Αυτά και για το PSP. Τελειώσαμε κάπου εδώ. Τελευταίο επεισόδιο σήμερα το τι έχω εγώ στη συλλογή μου. Από την επόμενη εβδομάδα θα είναι και ο Σταμάτης δίπλα μου. Σίγουρα κάτι θα έχουμε να συζητήσουμε και να πούμε. Ελπίζω να γουστάρατε, να έπιατε το καφεδάκι σας, να το διασκεδάσατε. Τα λέμε την επόμενη φορά. Και από μένα και τον Μπάμπη μέχρι τότε. Stay joystick. Yeah.